Γεια χαρά, μαγκές. Σήμερα αρχίζουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή. Μας παρακάλεσε ο εν λόγω πρόεδρος. Ξέρετε ποια είναι η ομάδα. Θέλει να μιλήσει για 5 λεπτά. Έχει γυρίσει όλα τα κανάλια. Έχει μιλήσει όλα τα κανάλια. Σε αυτό δεν έχει μιλήσει. Στην εκπομπή μας δεν έχει έρθει. Εμείς σαν δημοκράτες και πιο ντόπροι και μάγκες, τέλος πάντων, μην τα έχω εδώ. Εντάξει, τώρα δεν αισθάνομαι και καλά που είναι δίπλα μου αυτός ο άνθρωπος. Γιατί, κύριε Τάκη? Γιατί συκοφαντείτε συνέχεια τον Ολυμπιακό. Κύριε Τάκη, εγώ την αλήθεια λέω και θα την ξέρω. Ποια αλήθεια λέτε? Για πέστε μου, ποια αλήθεια λέτε? Εδώ δεν μιλάτε τώρα στους δημοσιογράφους, στους θυμένους. Εγώ είμαι οπαδός. Ποια αλήθεια λέτε? Υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις. Για πέστε μου μία χτες. Εμείς παραδεχόμαστε. Τα δύο χέρια της ΑΕΚ ήταν ακούσια. Ήταν δίκαιη η νίκη της ΑΕΚ. Παραδεχόμαστε πράγματα. Εδώ χτες υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις, οι οποίες μπορούν να. Τα δύο χέρια τα παραδέχεσαι. Τα τρία πόδια τα παραδέχεσαι. Σας παρακαλώ, μην ρίχνετε. Ρίχνουμε εμείς το επίπεδο. Εμείς έχουμε ένα επίπεδο σαν Παναθηναϊκός. Ποιο είναι το επίπεδο που στη λεωφόρο μπήκατε, τα σπάσατε, τελαμπουκισμούς, χτυπήσατε τον Φιγκόπασον, βρίσκεται συνέχεια τον πρόεδρο. Με συγκομματικά πανό εκεί τα βγάζετε στα τριώροφα. Τι είναι αυτά που κάνετε? Ο διαιτητής έφταιγε, κύριε Τάκη. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Σας αντέξει εκτός ο διαιτητής? Υπάρχουν, θα τα δείτε στην ανακοίνωση που θα βγάλω. Εγώ θα Ποια πάω θα βγάλετε? Έχετε στείλει, έχετε στερέψει το λεπτό. Αυτή είναι η δουλειά μας, να βγάλουμε ανακοινώσεις. Εμείς έχω κανάλι, μπορώ να τα βγάλω πέρα. Εσείς τι θα κάνετε? Εμείς έχουμε τα μέσα. Τέλος, τι έχετε? Έχουμε κανάλια. Εμείς έχουμε την ομάδα μας, τα αποδεικνύει στο γήπεδο. Έχουμε ένα. Και συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Εχθές 35.000 κόσμο. Έχετε κανένα παράπονο από τον κόσμο του Ολυμπιακού? Κύριε Τάκη, θα δούμε. Υπάρχει ροχάλα ευθείας βολής. Ροχάλα ευθείας βολής. Έφτυσε ένας ευθεία βολή. Θα το δούμε στο βίντεο και θα βγει στο site και θα το δείτε. Σας παρακαλώ, κύριε Τάκη. Θέλει να σου δείξω τι είναι αυτό? Σας παρακαλώ, επί εποχής μου δεν υπάρχουν αυτά. Κάτσε μια και δες για ευθεία βολής. Αυτό εδώ είναι γεμάτο τρύπες, έτσι τον έχω κάνει. Κύριε Τάκη, ρίχνετε το επίπεδο. Το επίπεδο, θα σου δείξω εγώ. Ποιο επίπεδο? Θα πάω στον εισαγγελέα. Σουρωτήρι! Θα πάω στον εισαγγελέα εγώ. Τι, γι' αυτό εδώ? Θα βγάλω και ανακοίνωση. Να το ξέρετε. Δεν έχω άλλο. Ρε, εσύ μέτρα εδώ τις τρύπες. Επί εποχής μου δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει γίνει. Ξέρει ο εισαγγελέας, θα δείτε. Ποιο εισαγγελέας? Θα το δείτε. Πάλι. Πάω και κάθομαι έξω από το γραφείο και περιμένω. Αύριο θα δείτε. Τέτοια έχετε μάθει. Τέτοια έχετε μάθει. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σα ανέχτω άλλο. Δεν μπορώ να σα ανέχτω άλλο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα βγάλω ανακοίνωση αύριο. Σήκω και φύγε. Δεν μπορώ. Αύριο. Δεν μπορώ. Σήκω και φύγε. Δεν φύγε παντά. Φύγε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Καλά, ρε Σιτάκη. Άσε με, μωρέ, ήρθε εδώ πέρα, άσε με τώρα. Δεν μπορώ να αρχίσω 5 λεπτά στην εκπομπή, δηλαδή. Αφού δεν θα πει, τι έκανα εγώ τώρα. Τι αφήνει να πει, να μιλήσει. Είμαστε δημοκράτες. Που κάνει ανακοινώσεις. Για του Τσίμιλο τον κόλλο, δεν ήξερα να κάνει ανακοίνωση. Δεν τον ερώτησε. Δεν προλάβα. Τι να προλάβω. Όλο δικαστήριο. Και πολύ τον είχε. Να σου πω. Για του Τσίμιλο τον κόλλο, δεν ήξερα να κάνει ανακοίνωση. Το φάγανε κιόλα, μου το φάγανε. Ναι, για θυμίσαι μου το. Το γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, που λέγανε όλο και ωραίο γκολ και ναι, άλλη μόνο. Και για πέσει, γιατί θυμάμαι. Εκεί δεν ήξερε να κάνει ανακοίνωση. Δεν έβγαλε. Όχι, δεν έβγαλε. Άντε. Ήταν τα αδέρφια μας. Δεν θα και στείλω. Ναι, έλα, σου πω. Άσε, μην έρθει. Έχω κολλήσει φτώχεια, ρε. Τι μου τον έφερε εδώ πέρα, ρε. Του έβαλα να μετρήσει τις τρύπες. Τι πάλι, θα τις έβγαλε λάθος. Πάλι ψέματα θα το πει εδώ. Δεν σε ξανάφηνα μόνο σου. Δεν σε ξανά. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό! Τα βαζελάκια. Εντάξει είμαστε. Γιατί τη δουλειά είναι άλλη. Ο Ιντέγε. Είδες τι καλό παιδί που είναι. Καλό άνθρωπο. Δεν κατουρίσε στο Καραϊσκάκι. Ναι, τίποτα. Προστάτε του έχουμε πει να το προσέχει το χόρτο. Όχι, ναι. Μόνο έξω, άλλα γήπεδα κατουράει. Θα κυτρινήσει άμα. Έχει βάλει τελικά 3 γκολάρες. Όλα στα τέρμι. Μην πω και, και το άλλο το κόλ που έβαλε εκεί. Στον πάω και πάνω. Με την άξο στο Καραϊσκάκι. Άλλη γκολάρα. Και χτες. Τελικά έφαγε 5 γκολ ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. 4 η ΑΕΚ. 3 ο Παναθηναϊκός. Δεν πετύχατε το σκοπό σας. Βαζελάκια.
35.000 κόσμος. Δεν το περιμένετε ούτε αυτό το ότι θα γεμίσει το Καραϊσκάκι. Η δεύτερη ΑΕΚ, πόσο είχε η δεύτερη ΑΕΚ σήμερα που ήταν και αυτή, γιατί και... 2.000. Έλα. Με τι έτσι. Κατάμεσον είναι για αυτούς. Ο Ολυμπιακός είχε 35.000, ναι. Και δύο δεν είχε. Ο δεύτερος. Α, θα πούμε τρεις. Δύο τους είδα εγώ. Τέσσερις. Ακόμα πέντε. Πέντε. Τέσσερις, άσχελες. Τρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πέτυχαν το σκοπό σας. Ήταν αυτός ο κόσμος που ανήκει στον Ολυμπιακό, που αγαπάει την ομάδα μας, δεν τον έχετε εσείς. Έχετε άλλα πρόβατα που λέτε τι θα κάνουνε. Μπέστε μέσα, βγέστε έξω, βάλτε ψάρια στον πάγκο, οι παουκτζίδες. Να ποιος είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μπράβο σας ρε μάγκες, σας παραδέχομαι και σας αγαπάω όλους, γιατί δείξατε αυτό που θέλουμε όλοι μας. Να αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Μπράβο σας. Και την άλλη Κυριακή να είναι έτσι. Πότε παίζουμε πάλι. Παίζουμε έξω. Όποτε μαζευτούμε. Όχι, παίζουμε έξω. Δεν θυμάσαι τώρα. Θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Πάντα παίζουμε εμείς ρε Τάκη, κοντονίστα να χαλάει. Εμείς πάντα θέλουμε, ναι, να παίξουμε. Ναι, Άκη μου, για το που καλέσαι. Όποτε και να μας πούνε παίζουμε, τώρα μας πούνε, πάμε να παίξουμε. Έχουμε και ένα... Πάντα έτοιμοι είμαστε εμείς. Να πούμε και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν. Τάκη. Ναι, πες μου. Τι ώρα είναι ρε Τάκη μου. Τι ώρα. 11.30 ώρα. Ναι. Πόσες ώρες έχουν περάσει από το... 24. Όχι, ντέρμπι. Για μένα δεν έχει πάρει έστω λεπτό. Ακόμα είμαι εκεί το μυαλό. Άλλο ρε Τάκη μου, και για μένα και για όλους τους Ολυμπιακούς. Ναι. Έτσι, αλλού μόνο τώρα. Το νέκταρ πίνουμε. Όχι ότι σκότωσαμε τον πεθαμένο, απλά. Όχι, προετοιμαζόταν ένα χρόνο για το παιχνίδι αυτό. Ναι. Δεν έχουν άλλο σκοπό. Πάει η καμπάλα, πάει το κύπελο. Μαζευτήκαμε, κάναμε και 9 μεταγραφές, ναι, των 80.000. Να πάμε καλά, Ισκάκι. Φέραμε και τον Λέτο. Ρε παιδιά, τι... Κλέγαμε και, που δε, και στο ντέρμπι που δεν έγινε το πρώτο παιχνίδι. Δεν έγινε το πρώτο παιχνίδι. Είδαμε που έγινε και αυτό. Και να σας πω κάτι, σας πήγε πολύ καλά η τύχη χτες. Προηγηθήκατε ανέλπιστα. Ανέλπιστα. Μπήκε εκεί το γκολ, πως μπήκε, μπήκε. Μπράβο. Κατορθώσατε να μην φάτε γκολ. Εμείς έπρεπε να το βάλουμε στο πρώτο δεκάλεπτο και θα τρώγατε 6 μετά. Το είδατε το χέσιμό σας. Γιατί και στις αλλαγές του προπονητή μας, ο δικός σας κοιμόταν. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Που έβαλε και τον πουλί το δεύτερο σε τρεφό και έξω. Και εμείς έξω. Αντιδράσαμε σαν. Αυτή δεν μπορούσε να αντιδράσει αυτός. Να κάνει κάτι, να μαζέψει τα πράγματα εκεί. Όταν είδε ότι ο Ολυμπιακός. Τι να κάνει. Αυτό, δεν έχει καταλάβει. Άκου να δεις. Τώρα αυτή εδώ, κάτσε να σου εξηγήσω κάποια πράγματα για να καταλάβεις. Δεν τους νοιάζει τι συστήματα κατεβάσουν, ποιους παίκτες έχουν και τέτοια. Εδώ παρατηρείτε το φαινόμενο. Ναι. Ούτε πόσους βαθμούς είναι πίσω. Τίποτα, ρε. Ούτε 40 βαθμούς πίσω. Κοιτάξτε, προς επίδοξους προπονητές του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, οδηγίες, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να ξέρετε τίποτα από ποδόσφαιρο. Πρέπει να είστε καλοί στη μνήμη, να αποστηθίζετε πράγματα. Έτσι και λέτε το πείμα στη συνέντευξη τύπου, είσαστε καλοί σαν προπονητές. Βγήκε ο άλλος, θες μετά από τόσο, μετά το διασυρμό αυτό, έτσι, και είπε σε συνέντευξη τύπου αυτά που του είπανε να πει. Δηλαδή ήταν λίγο φαϊνότερο. Και τι είπε, ντρέπομαι, ποιος, αυτός που έχει την περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκε στην Ιταλία. Τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να πει ότι ντρέπομαι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο, το οποίο βρίσκεται 3 μήνες μόνο, έτσι. Όπως τα ίδια, τα ίδια είπε και ο Πογιέ σε ένα τσάτσο που δημοσιογράφο, ένα βάζελο τσάτσο δημοσιογράφο που τα στέλνει από εδώ και καλά το. Αυτό είναι 3 μήνες. Ναι, και καλά το γράψε η Σαν. Και αυτό 3 μήνες είναι. Λέει, διαβάζει ο άλλο, λέει το γράψε η Σαν. Ένα τσάτσο από εδώ, Αρδ, παίρνει συνέντευξη στο Πογιέ, μια στημένη συνέντευξη και τη στέλνει η Σαν. Και η Σαν τη γράφει. Η Σαν τώρα όταν μιλάμε, η Εσπρέσο μπροστά στη Σαν. Είναι σαν την εστία. Ναι. Σαν να διαβάζεις εστία, για να καταλάβετε, ναι, τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, και τι είπε ο Πογιέ τώρα όλους τις μήνες στην Ελλάδα αυτός, ότι πρέπει, λέει, επειδή υπάρχουν, λέει, οι ψήθυροι και αυτά, πρέπει να διακοπεί το πρωτάθλημα για να δούμε τι θα γίνει. Ρε, ήρθες να δουλέψεις σαν προπονητής. Τι να διακοπεί το πρωτάθλημα, ναι, και σαν ποιο θα είναι το αντικείμενό, ναι, σου. Δικηγόρος. Όχι, υποβολέας. Υποβολέας. Ναι, πώς να σου πω. Κάτσε, γιατί είχα φύγει για ένα λεπτό. Είπες κάτι ότι κάπου καταδικάστηκε. Τι, δηλαδή τι κάνει. Ο Στραματσόνη. Ναι. Τι έκανε, τι. Τι έκανε, εμείς έπαιρνε από μεταγραφές, συντάξεις, σκάνδαλο. Αυτός ο προπονητής είπε να διακοπεί. Αυτός που καταδικάστηκε στην Ιταλία, γι' αυτό και δεν έπεισε δουλειά. Πριν μια εβδομάδα. Ναι, πριν μια εβδομάδα. Ναι, αυτός ο προπονητής λέει,
Κοιτάξτε που έχουμε επιλέξει. Ναι, ο κάθε ένας, ο κάθε τυχάρπαστος φέρνει τον κάθε Καραγκέζη εδώ πέρα, έτσι. Τον εβάζουν οι Προέδροι, λέει για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο κάθε καταδικασμένος, ο κάθε τίποτας, γιατί μιλάμε για το τίποτα, να πεις τώρα, γιατί, πώς να σου πω, δεν γίνεται να αναδεικνύονται αυτοί και να βγαίνει τώρα Μουρίνιο να λέει για τον Ολυμπιακό και να περνάει στον Τούκου και να είναι τώρα του δήλωση του τίποτα. Και να έρθει ο καταδικασμένος για ποιος ξέρει, θα μάθουμε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρουμε, ναι. Πού σχέσαι θα μάθουμε αναλυτικά. Που σχέσαι. Ναι, παράλληλα με τις μεταγραφές και τέτοια, ό,τι κάνει και σε αυτούς εδώ πέρα. Αυτός κάνει που σχέσαι και πήγε σε μια μόνη της πουστιάς. Ναι, πού θα πήγαινε. Μπράβο. Πού θα πήγαινε. Λοιπόν. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στον κόσμο, συγχαρητήρια, καλά, μην κάνετε τα παγόνια, μην κάνετε τα παγόνια. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα πείραξε πολλούς. Α, καταρχήν να τα πάμε με την αρχή, από την αρχή. Ότι λέει το καλό κλίμα οφείλεται, λέει, και στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Καμία σχέση. Σέμα πρώτο. Ποιους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ήταν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που θέλαν να παίξουν μπάλα και οι άλλοι που ενώ τους κάθισε και βάλανε ένα γκολ, μπορεί και να τους κακοφάνηκε. Γιατί είχαν και τον ίδιο στα επεισόδια, γι' αυτό φάγανε και τρία και φάγανε και τέσσερα. Φάνηκε. Ναι, φάνηκε. Οι άλλοι, όποτε πεζότανε, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε και αυτά που είδαμε, όποτε πεζόταν η μπάλα στις γραμμές του out ή του πλαγίου out, δηλαδή εκεί που ήταν πρόσφορα να φάνε κανένα μπουκάλι, κάνανε όλο κοκορομαχίες και λεονταρισμούς. Ναι. Και μιλάγανε και με την εξέδρα και αυτά. Το κλίμα διατηρήθηκε χάρη και μόνο στους παίκτες και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Οι άλλοι ήρθανε κανονισμένοι για να το κάνουν, να το διακόψουν. Γι' αυτό τους τα βάλαμε και στο 87 και στο 88. Όλα ήταν υπολογισμένα. Μην αγχώνεστε. Το τέταρτο πως χάθηκε, το τέταρτο. Δεν έδωσε και ο Ερνάνη κεφαλιά. Δεν πειράζει, κύριε, εντάξει, καλό, ήταν, δεν πειράζει. Ακούστε, βαζελάκια, σας έχουμε, είναι όλα υπολογισμένα. Ξέρουμε πότε θα σας την κάνουμε για να μην μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είστε υποχείριά μας. Νομίζετε ότι κάνετε το παιχνίδι σας. Σας παίζουμε όπως μαριονέτες μας είσαστε. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Αυτή η στάση του κόσμου σίγουρα έχει δεν πολλούς... υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Σίγουρα έχει πολλούς αποδέκτες. Και οι κυριότεροι αποδέκτες είναι αυτοί που περιμέναμε να ακούσουμε σήμερα. Τι, Ακή? Και δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Αθλητισμού. Να ακούσουμε μια καλή κουβέντα. Ναι. Όχι, λέω ότι είναι αυτή η αποδέκτη στάση. Ναι, το και τη συσπήρωση. Ναι. Έτσι. Θα πάμε και πιο μετά. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ντέρμπι. Και θεωρούσαμε, ας πούμε, σύμφωνα με τα. Θα πάει στην Πάτρα. Περίμενα, να σου πω εγώ που θα και πάει. Που θα πάει, μάλλον. Θεωρούσαμε ότι αυτό που ευαγγελίζεται, που λέει ότι είναι εναντίον της βίας και αυτά, ναι, ότι θα έβγαινε να εκτίαζε τη συμπεριφορά του κόσμου. Σωστή. Όχι μόνο σε αυτό το ντέρμπι, αλλά με δρατώμενες της ευκαιρίας με αυτό το ντέρμπι να αναφέρει και τα επόμενα που δεν έγινε απολύτως τίποτα. Σε όσα παιχνίδια έχουν γίνει στο Καραϊσκάκι, έδρα μιας ομάδας που έχει δημιουργηθεί για να παίζει ποδόσφαιρο και μόνο αυτό. Και να διαπρέπει. Παραδόξως δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Λοιπόν, εμάς αυτή η στάση είναι τουλάχιστον ύποπτη του Υπουργού. Και δεν μπορεί. Σαν να θέλει να πάει με εκείνους, ρε παιδί μου, που θέλει να καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει σαν. Όχι σαν, ναι, δεν όχι υπάρχει σαν. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτή βλέπω. Η στάση δείχνει ότι αβαντάρει το χουλιγκανισμό. Σίγουρα, αν μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα και σε όλα αυτά τα δεινά που έχουν. Που μας έχουν οδηγήσει οι χούλιγκας, οι κατευθυνόμενοι από τους προέδρους τους, αυτούς που συνομιλούν με τον Υπουργό, έτσι, αν υποστήριζε την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαίρου και τη μη βία και να γίνονται τα παιχνίδια σωστά, σίγουρα καρφώθηκε με το. Γιατί δεν το αβάνταρε. Δεν είπε. Μπράβο στον Ολυμπιακό, το αυτονόητο. Δεν θα ήταν ρετάκι υπουργός, δεν είναι. Ναι, που δεν ναι θέλει τη βία και δεν θέλει και τα επεισόδια και τέτοια. Σαν να του κακοφάνηκε που δεν γίνανε επεισόδια, θέλω να πω εγώ. Αυτό είναι σίγουρο, εγώ έτσι πιστεύω. Η στάση του είναι τουλάχιστον ύποπτη. Αυτό συζητάνε όλοι στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται δημοσιογράφοι δηλωμένοι παραθυναϊκοί αεξίδες να λένε μπράβο στον Ολυμπιακό που και στον κόσμο του.
που δεν ξεφτυλιστήκαμε για άλλη μια φορά στο εξωτερικό και ίσα ίσα δείξαμε ότι παίζετε και ποδόσφαιρο. Έτσι, που δεν προσθέσαμε κι άλλες εικόνες ντροπής. Και ο υπουργός να σιωπά. Αλλά όταν είναι για τίποτα του Ολυμπιακού και να πέσει κανένα μπουκάλι σε παίκτη του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Όπως έγινε. Ανακοίνωση, ναι. Είναι ύποπτη η στάση σας και ακούστε να δείτε. Μια που είστε και εσείς οι αποδέκτες της εισπύρωσης, της θεσινής, δεν είναι. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, να ξέρετε. Εμείς σας το λέμε γιατί σίγουρα είσαστε αδαείς και θα βρεθείτε προς εξαπίνης. Ρωτήστε κανένα παλιότερο. Όποιος βουλευτής ή κόμμα τα βάλε με τον Ολυμπιακό, πήγε στα τάρταρα. Ο βουλευτής που έγινε υπουργός δεν ξαναβγήκε. Έτσι. Κρατήστε τα αυτά. Και όταν μιλάμε για συσπήρωση, κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για τις άλλες ομάδες, όταν μιλάμε για τις άλλες ομάδες, μιλάμε για ένα μπάχαλο. Μιλάμε για φατρίες, μιλάμε για 5-10 φάρες, για 5-10 απόψεις, για 5-10 συμφέροντα στην κάθε ομάδα. Έτσι. Εδώ όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, είμαστε όλοι μια γροτιά. Και θα σας το πω στα ίσα, το λέμε στην κυβέρνηση. Όταν λέμε εμείς ότι θα κάνουμε κάτι, είμαστε όλοι μαζί. Ό,τι και να μας χωρίζει, ό,τι διαφωνίες και να έχουμε με κάποιες επιλογές του προπονητή, αυτά που συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Τα φυσιολογικά. Έτσι, η οικογένεια χωρίς παράπονα. Η οικογένεια είναι με τέσσερα άτομα και τσακώνται. Έτσι. Δεν μπορούν να διαλέξουν το φαγητό και το μεσημέρι. Αλλά το ένα ω το άλλο. Όχι αυτό που έχει 30 παίκτες. Αλλά εμείς, ο κόσμος του Ολυμπιακού που είναι η μισή Ελλάδα και παραπάνω, είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά. Με αυτούς τους συνομιλητές σου. Έτσι, εσύ που μιλάς, κύριε Υπουργέ, που είσαι τουλάχιστον ύποπτος, το ξαναλέω, με αυτή τη στάση που έχεις επιδείξει μέχρι τώρα και τη σημερινή με τη σιωπή σου. Πόσους υπολογίζεις ότι σε πιστεύουν από εκεί, ξέρεις ποιοι σε πιστεύουν από την κάθε ομάδα, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό? Μόνο οι χουλιγκάνοι που βάζουν οι προέδροι τους. Τα πρόβατα. Για να κάνουν επεισόδια τα οποία δεν τα καυτηριάζεις, ίσα ίσα τα βαντάρεις και τιμωρείς άλλους που δεν είναι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια. Ό,τι σας έρθει να μην το βαρεθείτε, έτσι ακριβώς. Εσείς οι οπαδοί των άλλων ομάδων, ο Έλληνας το έχει αυτό. Εσείς δεν βλέπω να το έχετε. Τι έχει ο Έλληνας? Θέλει να νιώθει ελεύθερος. Εσείς δεν το έχετε, ρε. Είστε πιόνια, ρε. Δεν είστε ελεύθεροι, ρε. Όχι όλοι. Δεν θέλετε να παίξετε κύπελλο, ρε. Από την αρχαία εποχή ο Έλληνας ήθελε να είναι ελεύθερος. Πρώτη φορά βλέπω σκλαβωμένους οπαδούς. Δεν θα έχω εγώ πρόβλημα. Τους λένε κάντε αυτό, μπέστε μέσα, βγέστε έξω, ξαναμπέστε μέσα. Πρώτη φορά το βλέπω. Πάμε γάμα εθνική. Πάμε στη γάμα εθνική, λένε αυτοί. Δεν υπάρχει αυτό ρε, που κάνετε. Θα έχω εγώ προπονητή. Θα έχω να πάρω τίτλο τόσα χρόνια. Και θα μου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσω ένα τίτλο. Έστω στον ημιτελικό, γιατί δεν έχετε περάσει σε κανένα τελικό. Στον ημιτελικό και μετά στο τελικό. Να διεκδικήσετε ένα τίτλο. Για ποιο λες τώρα, για τον Πογέντο. Ναι, και είσαστε τόσο χορτάτη. Και θα έχω εγώ τον προπονητή που θα μου λέει να διακοπεί το πρωτάθλημα, ενώ έχει διακοπεί και το κύπελο. Ένα λεπτό. Λέει να διακοπεί το πρωτάθλημα, που στο πρωτάθλημα. Έμεινε ο Ολυμπιακός με 9 παίκτες. Και πήρε και ένα πέναλτι. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Καταλαβαίνετε για ποιο πρωτάθλημα θέλει να διακοπεί. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω εσάς τους οπαδούς, όχι αυτούς που μπαίνουν μέσα, τους άλλους. Γιατί τα 20 χρόνια είναι πολλά. Αλλά έτσι όπως πάτε θα πάμε στα 40. Ό,τι σας λέω. Λοιπόν, μάγκες. Πάμε τώρα, έτσι ο Ολυμπιακός είμαστε εμείς, ε. Μπράβο. Να δώσουμε και συγχαρητήρια στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Πόλο. Η ομάδα μας κατά 95%. Εντάξει, μας με εκνεύρισε εμένα αυτός εδώ πέρα που κουβάλησες. Εντάξει. Τώρα πάμε στο ήρεμο. Θες να σου φέρω άλλο να. Όχι, μόνο εγώ και εσύ θέλω να είμαστε. Θες να σου φέρω κανένα από Ρωσία. Ρουσία. Εκεί είναι. Ρουσία. Θες. Άσε. Ντα. Εκεί να πέσουν και φάπες. Στραβαζνέικα. Πώς τη λένε. τη βότκα, Στραβαζνέικα. Ναι, στα. Θέλω να μια μάρκα. Ζαρκλέικα. Και στα βάθμια. Στρεμπαζδέικα, πώς δεν είναι μόνοι μου. Αστρόβια. Όπου και πέρα αστρόβια. Να πω και χρόνια πολλά και όλα σε όλους τους Έλληνες, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Καλή πεντηκοστή να έχουμε. Τριακοστή. Τι? Τριακοστή. Πεντηκοστή, ρε. Τρία, βάλαμε τριακοστή. Εντάξει. Άκη, για θρησκεία μιλάμε, δεν μιλάμε για γκολ. Γιατί εγώ δεν μιλήσω για θρησκεία. Πάμε παρακάτω. Για θρησκεία μιλάω και εγώ. Ολυμπιακός! Ρε τα γατάκια. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει.
Ρε, ελάτε εδώ, ρε. Τι θέλατε να παίξετε και ντέρμπι. Τι ντέρμπι. Θέλαμε να παίξουμε και στη Λεωφόρο και το είχαν κάνει και σημαία που δεν παίξαμε. Ναι. Δεν έχετε κερδίσει την Αεκούλα. Δεν έχετε κερδίσει τον Παοκούλη. Τέσσερις ήτες. Ναι, δεν έχετε κερδίσει ντέρμπι. Αυτό έχει να συμβεί 20 χρόνια, από το 94. Προ ο Παράγκας, που είναι φίλος σας τώρα ο Παραγκάκης. Έτσι. Τι έγινε εκεί πέρα, ρε μάγκες. Ποιος θέλει πάλι. Τέλος πάντων. Κάτσε, είπαμε κάτι για το Πόλακι. Πάλι μου στο πρόσωπο. Ναι, τι να, πολλά τα αθλήματα. Τα και μου προλαβαίνει. Γιατί ήταν και συγκλονιστική παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στο στάδιο. Όπου δεν μπούστη, ναι. Ναι. Τέλειε. Μην βρεις, σε παρακαλώ. Αυγούστη, είπα. Πάει το κεφάλι. Λαβώθηκες, μωρέ. Σουρωτήρι. Δεν μπορεί να πάει στα τσακίδια. Τέλειε. Λοιπόν, τι λέμε, ρε μωρέ. Άστο να μω... Α, το φέρω πάλι μέσα. Λοιπόν, νικήσαμε τη Σοπόλακη. Ναι. Και κατά 95% μη πω 100%. Με δύο νίκες. Και μου πει πάλι ο Βασίλης, μου λέει, έλα Τάκη, να χάσουμε κι αυτό. Τι. Ένας φίλος, ναι. Ο Βασίλης ή ο Πάτροκλος. Ξέρεις τι σου λέει. Ο Πάτροκλος θα έλεγε. Και αυτός έτσι, άμα... Όλες την καταστροφή, ναι. Ναι, άστο, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Πιο αργός και από την αρκή κίνηση. Για την καθυστέρηση. Για την καθυστέρηση. Όχι, στο μυαλό στροφάρι. Α, στο μυαλό, ναι, ναι. Και είναι και καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλό παιδί δεν είναι. Τι είναι το έκ. Επειδή σου δώσε ένα εισιτήριο. Όχι, ρε, μας κάνει κονέργεια. Δεν θυμάστε εστιατόριο που λέγει είναι όλα πληρωμένα και πήγαν να μας δίνουν. Ναι. Τι μας δίνει, μας γίνει. Όλα πληρωμένα λέει είναι εντάξει παιδιά από μένα. Πάμε να φύγουμε εμείς και... Καλά που είχες εκείνο το εκατομμύριο πάνω σου και πληρώσαμε. Και είχαν και ρέστα. Κάτι θυμήθηκα τα μία και λέγα για το πόλο. Καλά είναι εσείς βαζελάκια. Σας πειράξα να άκουγα που λέγε τουλάχιστον να τελείωνε 2-1. Δηλαδή σας πειράξα το τρίτο. Εδώ δεν σας πειράξαν τα 18 που φάγατε στο πόλο. Τα τρία σας πειράξανε. Εκεί δεν πρέπει, εκεί δεν παίζονται, δεν είναι γκολ εκείνα. 18 φάγατε εκεί. Ποτέ δεν έχετε νικήσει Ολυμπιακό εκεί. Ούτε πρωτάθλημα έχετε πάρει ποτέ εκεί. Με 18! Μια που είμαστε τώρα για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, πάμε στο Πόλο. Ναι, είμαστε ήδη στο Πόλο. Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα μας γιατί πήγε στους 4 διάκη. Πήγαμε Βουδαπέστη. Περίμενε. Πάλι ταξίδια. Με δύο νίκες. Α, κάτσε. Με δύο νίκες στην έδρα μας. Με... Έχουμε περάσει εκεί, για μένα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να μην το πούμε. Ναι, πες, δηλαδή, έχουμε περάσει, να μην πάμε σε κανένα παιχνίδι. Όχι, θα πάμε, ρε. Και... Έχουμε δύο νίκες στην έδρα μας, ναι. Έτσι. Τρεις αγώνες, δύο με στην έδρα μας. Ναι, δύο. Με δύο νίκες στην έδρα μας, ενώ είμαι Final 2. Άλλο το πάμε κατευθείαν ημιτελικό. Έτσι. Άλλο το Final 6. Μπράβο. Άλλο το Final 4. Γιατί κάποιοι λέγανε για Final 6 δημοσιογράφοι. Ναι, ότι προκριθέα, ναι. Ναι. Και το είπε και ένας δικός ενώ μας. Την ουσία. Ρε εσείς, και κάνετε και ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και δεν ξέρετε. Όχι, θέλω να είναι τυπική. Και τώρα πάμε για την Παρασκευή. Είμαι σίγουρος ότι το σεφ θα είναι γεμάτο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εμείς θέλουμε 4 νίκες. Ας κάνουμε τώρα τις 3 που είναι εδώ μέσα. 2 είναι εκεί. Οι συνεχόμενες, Ζαλγκύρης και Ρεάλ. Μετά πάμε στην Κίμκι. Και μετά παίζουμε Τσεσεκά. Με 4 νίκες, παιδιά. Γιατί προχτές εκείνο το παιχνίδι το χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Τσάμπα και βέρεσε. Τέλος πάντων. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αυτό θέλω να πω και η παρουσία μας την Παρασκευή πρέπει να είναι και θα είναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και θα είναι. Και θα είναι, είμαι σίγουρος. Όχι, το ξέρει και ο κόσμος. Εχθές βαζελάκια μια και μιλάω και τον μπάσκετ. Στεναχωρηθήκατε, 2 ήττες είχατε χτες. 2 ήττες είχατε, μία στο ποδόσφαιρο από εμάς και μία που στεναχωρηθήκατε που δεν κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Για να περάσετε πρώτοι. Γιατί η δουλειά του Κόντα και του Αναστόπουλου ήταν τέλεια. Αλλά ήταν ο Σπανούλης εκεί και ο Μάτζα στα τελευταία λεπτά εξηγήθηκε όπως έπρεπε. Αποβλήθηκε, παιδιά, προσέξτε, ο Πρίντεζης. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο Μαυροκεφαλίδης έπαιζε. Υπάρχει αυτό. Άμα δεν το παιχνίδι δεν μπορώ να πω. Ο Πρίντεζης αποβλήθηκε. Σου λέει κάτι αυτό. Ναι, ποτέ δεν έχει αποβλήθει. Ψαριανός. Τι? Ψαριανός. Ναι. Μου λέει, πώς δεν μου λέει. Μπράβο. Τι είπαμε εμείς από το ρετάκι. Ότι μας έχουν στήσει μπλόκο, αυτά είναι. Ένα εκεί και άλλο ένα στον Άρη. Αυτά είναι. Ο Φάρος του κυρίου Κοντονή. Ναι. Έτσι, μπράβο. Εκεί είχε δώσει συγχαρητήρια. Ναι, εκεί μόνο συγχαρητήρια. Ναι. Όπου δεν είναι... Όσο είστε, μιλάω για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.
με αυτούς που σας δουλεύουν, αυτά θα τραβάτε. Ειδικά και εσείς οι αεξίδες που σας έταξε και γήπεδο όταν θα έρθετε στην Αλφα Εθνική, ούτε γήπεδο υπάρχει. Δεχτήκατε, πήγατε στη Γάμα. Ρε τώρα, οι άλλοι Παναθηναϊκοί, τι κάνετε. Ένα κύπελο, άλλους άλλους, ρε παιδί μου. Οι άλλοι είχαν στηρίξει ένα παιχνίδι μια χρονιά, μια γυναίκα, μια αγάπη. Σας ξυπνάμε και δεν παίρνετε χαμπάρι. Ναι, μετά τα λένε, ό,τι σας λέμε εδώ, σαλτάρετε όσο τα λέμε, ναι, ναι, ναι. Και μετά βγαίνετε στα ράδια, ναι, ναι. Και τα λέτε για δικά σας. Ναι, και τα λέτε για δικά σας. Και κάνετε τους αγαλακτισμένους. Ναι. Απαρεπιπτόντως θες, τι έγινε, πολλές γραμμές στα ράδια που γίναγα στο σπίτι ξαφνικά. Τι, και όλοι να λένε το ίδιο πράγμα. Τι, Άκη. Για τον γκολ του. Ναι, ήταν. Ρε λάμπου. Δεν γίνεται το ένα γκολ να είναι γκολάρα και το άλλο να μην είναι. Έτσι. Όπως ήταν και του Μπαρμπόσα τον γκολ στη Νέα Σμύρνη. Ή του Τσίμουρτ, πώς το λένε αυτό. Του Τσίμουρτ. Ναι, δεν γίνεται, ρε λάμπου. Έτσι. Όποιο τρώτε εσείς, δεν γίνεται να μην μετράει. Όποιο βάζει ο Ολυμπιακός, μάλλον. Τη φάγατε για καλά. Γιατί έχετε φάει πολλά. Και τρία φάγατε. Και δεν γίνανε και επεισόδια που παρακαλάγατε. Γι' αυτό είναι μάγκας ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και μπράβο του Γιάννη. Πείτε μου ποιος άλλος έχει την ικανότητα να πει σε τέτοιο παιχνίδι. Δεν υπάρχει με προκλήσεις, με πίσω στο σκορ. Από το πρώτο λεπτό στην ουσία. Με πίσω στο σκορ. Ναι. Ποια ομάδα σε ντέρμπι και με προκλήσεις. Και με αυτούς εδώ που έχουν. Που κουβαλάγανε τριών χρόνων προκλήσεις μαζί τους. Είχαμε να τους βρούμε 1,5 χρόνο. Μην νομίζω, μην φυγοδικούσανε πάλι. 1,5 χρόνο είχαμε να βρεθούμε, το ξέρεις. Ναι, ναι. 1,5 χρόνο. Ναι. Α, και τι έγινε, ρε Βαζελάκια. Σας έβρισε, λέει κάποιος, όπα, ρε. Λέει, έλα, ρε, σοβαρά. Και τι σας είπε, σας έβρισε. Εδώ τρώγαμε τις πυροβολίες μου, ρε λάμπου. Το βρίσιμο, πες ότι σας έβρισε. Καταρχήν, εγώ δεν είδα κανέναν. Κάνανε, κυνηγάγαν όλοι τον αέρα. Και λέγανε αυτός από εδώ και δεν ήταν ένας τον άλλο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εάν ήταν άλλο, όχι Ολυμπιακός, όχι εμείς, άλλη ομάδα. Είμαστε να πω για μας, ρε. Πες ότι ήμασταν εμείς, κάθε ντου και καλά προς τον πάγκο όλοι μας. Επειδή ξέρατε ότι δεν θα κουνηθεί κανείς, γιατί εμείς αγαπάμε και αυτοί που είναι στον πάγκο και οι φίλοι που είναι από πάνω, ξέρατε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, γι' αυτό και κάνατε το ντου. Έτσι, μαγειρεύτηκε. Αυτό το ντου και καλά. Το είπε ένα βάζο, δεν κάναμε ντου, λέει. Θα σου εξηγήσω. Πήγανε 30 άτομα, θα σου πω. Ήταν ένα υπάλληλο στα δύο στη Φυσούνα και δεν τον εσπρώξανε. Αυτό. Αν ξέρατε ότι θα εξηγιόμασταν κι εμεί όπω εξηγέστε εσεί που. Εμείς δεν θα κάνετε τίποτα. Αυτοί που πήγανε προς τα εκεί, θα τους τρώγατε κιόλας. Εκτός ασφαλούς, αυτό θα δω. Ρε εσείς, φύγανε 30 άτομα. Πήγατε μέσα στη σιγουριά και κάνατε ό,τι κάνατε. Και τι να κάνουνε, και πάλι. Ούτε εκεί πέρα πετάξανε από πάνω τέτοια μπουκάλια, ξέρω ότι θα πετάει ο καθένας, που εδώ στο Καρασκάκι δεν γίνονται. Ούτε και από τον πάγκο. Δεν μένουμε σε αυτό. Όχι, μένουμε σε αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτή η παλικάρια αυτό ήταν παραμύθι. Εκεί να μείνω εγώ. Ήταν βρωμιά. Παραμύθι ήταν. Στην παλικάρια, όπως στην παλικάρια που έχουν οι χούλιγκανς, ναι. Που μπαίνουν μέσα με τις πινακίδες και κυνηγάνε τον ναι. Αέρα. Γιατί άμα έχει απέναντι οπαδούς. Και πόσο μάλλον του Ολυμπιακού, τι επεισόδια να κάνετε και τι να. Όταν κυνηγάτε τον αέρα, είσαστε πρώτοι που κυνηγάτε τη φύση και την ατμόσφαιρα. Έτσι. Όταν έχει απέναντι οπαδούς του Ολυμπιακού, δεν βλέπω τέτοια δραστηριότητα. Και έχουμε πάει και στην Τούμπα και έχουμε πάει και σε όλα τα γήπεδα. Δεν τολμάγατε να πατήσετε, μόνο με τα ΜΑΤ τολμάτε και μπαίνετε. Γιατί εσείς του πάγκου του Παναθηναϊκού, πριν 4 χρόνια, που παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου, στο ΆΚΑ, και μπαίνουν οι δικοί σας μέσα, που είναι και οι δικοί σας. Γιατί το βάλατε στα πόδια. Ναι. Γιατί άλλα, και δική τους δεν μην πάμε πολύ πίσω. Όχι, γιατί αυτό το περνάνε άκοι κάποιοι στο ράδιο. Ναι. Και θέλω να το ξέρουν. Και το ξέρουν. Ότι να τους κάνουν επίθεση και δεν κάνανε τίποτα. Τι θα κάνουμε, ρε. Και πού κάνετε μέσα και εσάς, ρε. Ρε τι εμείς η μαγκιά μας την έχουμε για την αγάπη στον Ολυμπιακό. Ρε Τάκη μου. Ναι. Βλέπεις κάτι τρελούς και κυνηγάνε τον αέρα. Τι να πάω να κάνεις εσύ, να πάρεις τα κομμάτια του αέρα. Τι να κάνουμε εμείς. Εδώ όταν φτάσανε σε ένα άτομο κανονικό, ναι. Σε έναν άνθρωπο, ναι. Σε ένα ανθρώπινο όν. Σκοιτάγανε με το ψηλά. Ναι. Πού ήταν ένας άνθρωπος εκεί στη Φυσούνα, ναι. Υπάλληλος στο σταδίο, μην νομίζετε ότι τα έκανα βουνό. Δεν το λέμε σπρώξατε, δεν ναι. Μπορούσα να το σπρώξει ένας. Κοιτάγανε από πάνω, λέει από, ναι. Από πάνω. Από μήπως πάνω. Από πάνω. Τι να κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού, βλέπει κάτι τρελούς. Γκοτζίλα μου! Ναι, ναι. Βλέπει κάτι τρελούς να τρέχουν μόνοι τους προς τα μια. Δηλαδή, τι έβαλετε με το πλαστικό της Φυσούνας.
Δηλαδή τι τρέχανε προς τη Φυσούλα σε μια κατεύθυνση μόνοι τους και το έκανε με μηχανάκι. Και πήγαμε και ο ένας έσπρωγε τον άλλο. Ναι. Τι είναι αυτά που έκανε. Να προλάβει τον αέρα. Ούτε αυτό σας έκατσε. Ούτε αυτό σας έκατσε γιατί θέλω τη διακοπή του αγώνα. Και σήμερα στις 10 η ώρα έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Ξέχασα να σου πω εκεί. Την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων. Ότι ήθελε, έβγαλε ανακοίνωση γιατί είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι εμείς έρχομαι για την ισοπαλία. Και επειδή δεν τους άρεσε που το είπε ο άνθρωπος, ναι. Ήταν αλήθεια. Γιατί στο παιχνίδι τι φάνηκε. Βγάζει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και λέει: όχι, δεν είπε έτσι. Ναι. Απλά στο 87 που είχαμε φτάσει πήγαινε για ισοπαλία. Άκουρε, πολύ δεν είπε έτσι. Εσείς... Κατεβήκαμε, το κατεβήκαμε τι εννοεί. Εντάξει, ναι, ναι. Κατεβήκαμε για την ισοπαλία. Γιατί δηλαδή η εικόνα της ομάδας του Παναθηναϊκού, ναι, ποια είναι διαφορετική. Ρε εσείς αυτό το γκολ που μπήκε όπως μπήκε. Άκου Τάκη μου γιατί κατεβήκατε. Ξέρετε τι θα τραβάγατε. Τάκη, κατεβήκατε. Ακούστε, θα σας πω εγώ γιατί κατεβήκατε. Θα μεταφράζω εγώ τα ιταλικά. Κατεβήκατε για να γλιτώσετε το διασυρμό που τελικά δεν γλιτώσατε. Απλά καθυστέρησε λίγο λόγω ότι βάλατε ένα γκολ κολόφαρδο. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία ομάδα. Από το 20 και μετά δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο. Και μην πάμε στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν κάτι φορά. Έτσι. Αυτό γίνανε. Αυτό έγινε στο παιχνίδι. Κατεβήκατε να γλιτώσετε το διασυρμό. Πάλι ο πάτος σας τέριαξε. Βάλατε ένα γκολ πως το βάλατε. Πέρασε από 4 πόδια από κάτω. Έτσι. Μετά πέσαν οι μάσκες και με αυτό το αβαντάζ πάλι δεν μπορούσατε να κρατήσετε τίποτα, έτσι. Θα δείτε τι ταλαιπωρία έχετε να φάτε όταν θα σκεφτείτε να μας πάει και ένα παιχνίδι καλά. Το χτεσινό παιχνίδι ήμασταν άτυχοι, έτσι. Ομολογουμένως ήμασταν. Το Ταυλαρίδι δεν το έχετε το Ταυλαρίδι, ρε. Καλή. Εσείς που θέλετε να φτιάξετε ομάδα. Τι το πήρατε αυτό το... Αυτό δεν ξέρει καθόλου μπαλά. Το πήρατε σαν οπαδό. Εδώ έχουν πάρει νεότερους, Δετάκι μου. Ποιον? Νεότερους. Το Σιέν. Μυρωδιάδες. Α, ναι. Το Ταυλαρίδι μου λες τώρα. Ναι, όχι, αυτό το... Η Ντέγε. Ταυλαρίδι, η Ντέγε. Και ένα άλλο ανθρωπάκι που ήρθε τώρα στις τελευταίες μεταγραφές. Που λέει, 10 μέρες έχει, τώρα ήρθε ένας. Ποιο? Που έπαιζε χτες ένας αποδάφτους. Πώς το λέει. Τώρα, και δεν το ξέρω συμπαίκτης πώς το λένε, το ξέρω εγώ. Τι έκανα αυτό, θα πει εγώ. Τι γίνεται εδώ, λέει. Δεν ξέρω να πέσω λέει μπάλα, λέει, κάπως έτσι το είπε. Σε κάθε επαφή λέει μου σφυράει φάουλ. Που αυτός έπρεπε να βγει με δεύτερη κίτρινη. Ένα ανθρωπάκι εκεί. Όχι ρε, δεν θα διεκδικήσουμε. Που παίρνει στο κέντρο. Θα σας παίζουμε από τα 30 μέτρα. Δεν θα διεκδικήσουμε, δηλαδή άμα δεν... Να κουμπίσεις το παίχτη, δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρεις και την μπάλα, την έχεις μόνο εσύ. Ποιος θα είπε. Για πες για την ανακοίνωση την πρώτη του Παναθηναϊκού, στο πρώτο λεπτό. Α, μπράβο. Τι ανακοίνωση ήταν αυτή. Καταρχήν, εγώ με το που βλέπω την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, ναι. Λέω αποκλείεται. Είναι το live game. Λέει το πρώτο λεπτό, βγήκε ναι. Η ομάδα έξω, έβρεχε. Ψιλόβρεχε. Στο δεύτερο λεπτό, κόπασε λίγο, ναι. Είχε και λίγο υγρασία. Ναι. Στο τρίτο λεπτό, φάουλ. Ναι, λέει. Αράουτ δεν μας έδωσε. Ναι, αν δεν μας δίνει ένα αράουτ. Στο τέταρτο λεπτό, λέει πέφτει η βροχή. Καταρακτοδός! Έμενα διακοπή! Ρε τι είσαστε εσείς, ρε. Δεν είσαστε... Εντάξει, όχι, εντάξει, τα λέμε Τάκη και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Ναι, γεια. Οι περισσότεροι οπαδοί, φίλοι του Παναθηναϊκού τώρα, δηλαδή ήταν το ρεζιλίκι τους. Γελάνε. Και γελάνε με τον Καραγκιόζη. Μην ρωτήσετε ποιος είναι ο Καραγκιόζης, ένας είναι, έτσι. Θέλω να δω πώς θα πάνε την Κυριακή στο γήπεδο. Να χειροκροτήσετε το αφεντικό σας. Μιλάω για αυτούς τους 50. Δεν βάζω εγώ τους Παναθηναϊκούς με αυτούς τους 50. Δεν γίνεται να μην αγαπάνε οι Παναθηναϊκοί, κάποιοι Παναθηναϊκοί να αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Είναι αυτοί που δεν πάνε. 9 παίκτες με 800.000. Πέραμε τα 2,5 από τον Καρέλη, μας μπαίνανε και στην άκρη. Να ξεχρεώσουμε κάτι παλιά. Και δεν δώσετε μία για το λέτο. Τι δεν μου νοιάζει. Λοιπόν, μια χαρά πάτε και τον χρόνο τάστε και ειδικά κρατήστε και τον Σταματσόνι. Ναι. Καταρχήν έχει τη δική. Τα λέει πολύ καλά. Μπορεί να πάει στη χώρα του. Επειδή καταδικάστηκε πολύ. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Όχι. Ναι, πάει. Α, μπορεί να πάει. Πάει, αλλά για δουλειά. Αλλά δεν βρει δουλειά. Για δουλειά δεν τον ζητάει. Εδώ. Γιατί μια χαρά είναι εδώ. Εδώ, αγόρι μου. Δεν τον νοιάζει να κάνει δεκάδα, να κατεβάσει μια καλή εδώ που δεν νοιάζει να του πει στη συνέντευξη τύπου. Εδώ που έχει και την αβάντα του κράτου να βρει στην Ελλάδα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ, αγόρι μου. Όπω έρχεται ο κάθε ένα από κάθε μπανανία.
τον εβάζουν και λέει δεν τρέχει τίποτα. Και το Σαββίδι δεν θα διαλύσω τη χώρα, δεν τρέχει τίποτα. Τον εβάλαμε και στη Βουλή να μιλήσει. Και το Πογιέτ, ο καλύτερος προπονητής. Τέλος πάντων, δεν θέλει να μείνει. Τα λέει. Ρε, σας κοροϊδεύουνε, ρε κοροϊδά. Τον Τούντορ. Κάτσε ένα λεπτό για να καταλάβουν και οι αεξίδες. Πρόβατα. Αν έχετε ένα προπονητή, ο κάθε προπονητής δεν θέλει να έχει το βιογραφικό του. Έστω ότι έπαιξε σε ένα κύπελο. Ότι, ότι βγήκε δεύτερο. Βγήκε δεύτερο. Ναι. Δηλαδή δεν θέλει να έχει το βιογραφικό του. Ότι εργάστηκε σε ένα πρωτάθλημα που διεκόπει μια χρονιά ως μη γενόμενη. Πώς το καταλαβαίνετε. Τον νοιάζει να βγει δεύτερο. Όχι, δεν τον νοιάζει. Θα το δείξει. Τον νοιάζει. Ναι. Το, ναι, άλλο το κάθε. Θα ήθελα αυτό λέμε. Το κάθε επαγγελματία προπονητή. Αλλά αυτοί εδώ δεν είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματικά φερέφωνα. Δεν είναι προπονητές αυτοί. Και πάμε τώρα στον Τούντορ. Εδώ είναι καλό. Μπράβο. Καλό είναι όποιο τα λέει. Ναι. Ο Τούντορ δεν τα είπε καλά. Μπερδεύτηκε. Τα καλά. Ναι. Τον διώξανε λεπαοξίδες γιατί είναι 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Τον διώξανε γιατί είπε δεν έχω παίξει σαν το Φορτούνι. Και σαν τον Ιντέκη. Όσο τα έλεγε αυτά, όλα τα εγκλήματα που είχε κάνει στον Πάοκ δεν συγχωριόντουσαν. Γι' αυτό τον διώξανε. Όλοι είπα αυτό. Δεν τον διώξανε επειδή είναι τέταρτος πέμπτος. Άρα, και έχει 30 βαθμούς από τον Ιντέκη. Άρα τα εκεί που καταλήγουμε. Δεν τους νοιάζει το αποτέλεσμα. Ναι. Δεν τους νοιάζει τι ομάδα θα έχουν. Δεν τους νοιάζει ο κόσμος τους. Δεν τους νοιάζει τα λεφτά που παίρνουν από τον κόσμο τους για να βλέπουν αυτά τα μπουρδέλα που έχουν. Έτσι. Δεν τους νοιάζει. Τι μυρωδιά θα είναι ο κάθε προπονητής τους, τους νοιάζει να τα λέει καλά στις συνεντεύξεις τύπου, να συντηρούμαστε. Συνεπικουρούμενοι του κράτους βέβαια, έτσι. Μα και το κράτος. Να που περιμένουμε ακόμα να ακούσουμε τα συγχαρητήρια. Το αυτονόητο δηλαδή. Και εμείς το αυτονόητο, ρε, και εμείς το αυτονόητο κάναμε. Δεν είναι το εξιζητημένο να μην γίνονται επεισόδια. Το αυτονόητο είναι να μην γίνονται επεισόδια. Το αυτονόητο περιμέναμε και τον Υπουργό. Αλλά είναι εξιζητημένο να πει ο Υπουργός καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Κάπου έχει θα πάει. Τον κάνουν εντά. Κάπου θα έχει πάει. Μήπως έχει πάει στο γάμο το βράχικο. Όπου και να έχει πάει. Στο βράχικο γάμο, πώς το λένε. Σε κάτι χωριά. Μην έχει πάει σε κανένα γάμο του Σύμφωνου Συμβίωσης. Γιατί δεν πάνε σε άλλους γάμους φυσιολογικούς αυτοί. Εγώ θεωρώ. Με αυτά που θέλει τα ματάκια μας. Ο βλάκικος γάμος είναι μεταξύ ενός άντρος και μιας γυναικός. Πάντως, Σάκη, δεν τους έχω για έτσι. Να πάνε να δουν κάτι. Ναι, σωστό. Πάντως, φυσιολογικό. Με 15 ευρώ, πού να πας στην Πάτρα τώρα. Πας στην Πάτρα, θες 400 χιλιόμετρα. Γιατί χώρια πώς... που δεν έχουν τελειώσει και τα έργα. Διεώδη αυτά, βενζίνες. Εδώ με 15 ευρώ. Είδαμε τον βασιλιά Καρνάβα. Όλο, το σαμποδρόμιο. 11 άρματα τη συφορά. Με 15 ευρώ. Πήγαινε το καράκι, και τι θέλετε. Τι θέλετε, καρναβάλι της Βενετίας από το Στραπατσούνι, ναι. Από εκεί. Ο άλλος ο Βραζιλιάνος, ναι. Η ντροπή της Βραζιλίας. Ναι. Ο Μέστο, τι, ο Μέστο είναι Βραζιλιάνος. Όχι. Φλόρ. Πέρασε μια εβδομάδα. Ιταλός. Ωραία, μια εβδομάδα πάλι τη Βενετία. Ναι. Έχουνε κανένα Βραζιλιάνο. Το Μαμούτε. Αμέ, ρε, ο Μαμούτε, ρε το Μαμούτε. Μαμούτε, ξέρεις τι είπα να πει. Τι. Το Μαμούτ. Τι. Το Μαμούτ, ρε τάκι μου. Ποιο είναι. Μαμούτ, ένα προϊστορικό ζώο. Το γορίλα θες να πεις, ρε Άκη. Γαμώ το γορίλα, Μαμούτ, τετράπο. Γορίλα είναι, Μαμούτε, δεν. Άσε με, ρε, Άκη. Άσε με, ρε. Άσε με, ρε, με την πανίδα τώρα, άσε με. Τίποτα. Το μαμούθ. Διάβασε αυτό μόνο. Τι να διαβάσει, Ρετάκι, το μαμούθ είναι ένα προϊστορικό ζώο, είναι σαν βούβαλο, έτσι μια καζάνα μετά. Ρε, όπως το μονόφραμο τον έβγαλε πολύφημο. Και δίκιο είχα. Τέλος πάντων, συνέχισε. Σαν τάκι μου τα γεωγραφία. Δεν κάνουμε και ιστορία. Ναι, ιστορία. Ναι, μην με μπερδεύει. Μην μου άλλο γορίλα. Το μαμούτε, ρε, ο μαμούτε, το μαμούτ λέει αυτό που θα μα έδειχνε. Θα μα έδειχνε, τι έγινε, ρε. Πού τα βρίσκε τα βιβλία μου, ρε. Πού τα έχει βρει. Εγώ αυτό που του βγάζουν παρατσούκλια. Α, ναι, για πες. Ο Μαμούτε, ο δεινόσαυρος, το τσουνικάτα. Πάμε σε βίντεο. Όχι, κάτσε να σου πω. Τι. Αυτός είναι παίχτη, τελικά δεν τον έχει για παίχτη. Αυτός κόστησε 60.000 λέει. 60.000, ναι. Σαν το Α4. Το Α4. Πόσα κιλιά μέσα. Ρε Μαμούτε, πόσα κιλιά. 200!
Πόσα κιλόμετρα έχεις κάνει? Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Α, που είναι κάτι ονόματα. Ναι. Εσύ, έχουμε κανένα βίντεο να συνέλθω λίγο. Δεν μπορώ, είναι πολύ το, να σου πω κάτι, το σοκ. Τι? Το προπονητή πώς το λένε, του πάμε. Στραματσόνι. Στρότζο. Εγώ τον έχω για Στρότζο. Το μόνο ιταλικό που μπορούσε. Δηλαδή. Α, το, ρε στην Ρώμη, ποιος σε πήγε πόρτα, ρε Άκη. Ποιος σε πήγε, ποιος μίλαγε με τους καραμπινιέρι. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Στο βίντεο. Τι βίντεο, α. Κάτσε το βίντεο. Ναι. Για το πόλο. Πάμε στο βίντεο για το πόλο και μετά πάμε κατευθείαν σε γραμμές. Ετοιμαστείτε. Άκη, ξέρεις τι ξέρω, θα σου πω. Τι? Τις μπάλες που πετάγανε μέσα. Όταν έγινε αυτή η δίδε σύραξη που τρέχανε και κυνηγάγανε την ατμόσφαιρα. Τώρα μου το έγραψε ο Βαγγέλης, ο φίλος μου. Βαγγέλη μου. Από την πρώτη φορά θα του φάμε. Γιατί? Όταν σκέφτομαι την βαθμολογία. 30 βαθμούς, πόσο είναι. Και εγώ έτσι όπως είμαι, λες και είμαι συνειδωμένη. Δεν ήταν μορφή αυτό. Λοιπόν, καμία σχέση. Και ούτε συμμεριζόμαστε το ταλαιπωρία που τρώει ο κάθε άνθρωπος. Πείτε ότι προηγήθηκα. Α, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα και πάμε στις γραμμές. Πείτε ότι προηγήθηκα στο σκορ με γκολ που έβαλε παίκτης που δεν έπρεπε να παίζει εάν είχε αποβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική με τον Ατρόμητο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο παίκτης δεν έπρεπε να παίζει. Εμείς τα λέμε, εντάξει, ντροπή στην εκπομπή που θέλετε να λέγεται Αθλητική Κυριακή. Ούτε μία αναφορά στην τεράστια νίκη μας στο πόλο για το Champions League. Ναι, ρε, τι είπα, άκουγα. Η Αθλητική Κυριακή είναι για το φροντιστή του ΠΑΟΚ. Ναι. Που αυτό που καθάριζε τα παπούτσια εκεί στον ΠΑΟΚ, μισή ώρα αφιέρωμα. Έτσι, ό,τι εκτός Ολυμπιακού να είναι και ό,τι να είναι να γεμίσουμε την ώρα. Το παίρνουμε με 30 βαθμούς και στα βραβεία στο τέλος ούτε καλύτερη ομάδα θα είμαστε, ούτε καλύτερος προπονητής, ούτε καλύτεροι παίκτες. Ο Φορτούνης θα βγει πέμπτος. Ούτε τίποτα. Πεχταρά μου, Κώστα! Θα πάμε και στον Κωστή. Πεχταράς είναι. Πείτε, παιδιά, και για Πανεγιάλιο και Ηρακλή που γλύφουν τους κατάδικους. Λοιπόν, στο Πανεγιάλιο. Ναι, τι έχει γίνει. Στο Πανετολικό Πανεγιάλιο, πώς μου κόλλησε. Ναι, αυτό είναι ερώτηση. Ναι, στο Πανετολικό. Είχε τόσο ενδιαφέρον ο κόσμος του Αγρινίου και ήταν τόσο σίγουρος για το αποτέλεσμα τη σύνταση της ομάδας του που δεν πήγε κανείς. Άνθρωπος δεν πήγε στο γήπεδο. Πώς θα πάει, σου λέει, άμα βλέπανε τον Κωστούλη τώρα και υποστήριζε το φιλοξενούμενο. Σου λέει, τι να πάμε να κάνουμε, να δώσουμε τα λεφτά μας να φάμε και τη βροχή. 3-0 ο ΠΑΟΚ του Ίβιτς, τρένο. Μάγκες με τον κύπελο, τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο. Θα τα δεις τα νέα στις εκλογές. Από Υπουργείο θα μάθουμε. Στις εκλογές θα τα δεις τα νέα. Πιστεύω ο κ. Σκοντονής να βάλει... Ναι, ναι. Θα τα δεις τα νέα στις εκλογές. Να πάρει αυτή την απόφαση που είναι σκάνδαλο. Που θα τους κυνηγάει. Γιατί δεν είναι σωστό. Που θα τους κυνηγάει για όλη τη ζωή. Δηλαδή αυτό τώρα, αυτή η απόφαση. Μείνει... Αυτή η απόφαση, πώς δεν με τώρα, ρε παιδί μου, λέει ότι έξω εδώ παίξατε φιλικό με τους Ναζί. Ναι. Μετά από 50 χρόνια θα λένε ήταν ένας υπουργός. Έτσι ακριβώς. Έτσι, με μονές που έπαιρνε φασιστικές αποφάσεις και διέκοψε το κύπελο επειδή θα έπαιζε Ολυμπιακός. Με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό θα μείνει ρετσινιά και θα την έχετε και θα τη θυμούνται και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γεια σου, Κορώνη. Βεβαίως, βεβαίως, θα τη θυμούνται οι οπαδοί του Ολυμπιακού όταν είναι να πάνε στην κάλπη. Θα τη θυμούνται. Θα τη θυμούνται. Θα πάτε κανένα 2%. Εάκη, να σου πω κάτι. Τι, και έχουμε κι άλλα. Ναι, κάτσε. Τι ξέχασε. Με τον Εάκη, πότε θα παίξουμε. Όποτε μαζευτούμε. Δεν είναι θέμα υπουργού. Δεν ξέρω τι. Γιατί λέει εκεί πάνω ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Είναι, λέει το μένος, λέει. Ποιο μένος να είναι. Ρε την Express Service να πάρουμε. 30 άτομα να πάρουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιο μένος, ρε, και μένος και ξεμένος. Όλες αυτές τις μάγκες τις κάνουν επειδή δεν υπάρχουν έστω 10 άτομα φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται. Θα σας πω εγώ. Σε άλλες εποχές που ήταν κι αλλιώς τα πράγματα και δεν τους μάζευε και τόσο η αστυνομία που ήταν ολοφίλοι εκεί με την αστυνομία. Πώς γίνεται και δεν τολμάγανε να κάνουν ένα ντου όταν ανεβαίναμε εμείς, που μας είχαν εκεί μπροστά τους, ναι. Που είχαν τόσο λύσσα να μας αγγίξουν, να μας πλησιάσουν. Πώς γίνεται εδώ, και. Λεάκη, πήγαμε στο. Δεν άνοιγε η ρημάδα η πόρτα τότε. Τότε τι έγινε, είχαν πέσει αμπάρες και τώρα είναι η πόρτα ξέφραγο Αμπουέλ της 4 και της 13. Κάτσε ρε Τάκη, γιατί έκανα 8. Αυτό εδώ είναι σημαντικό. Τι. Πήγαμε να δούμε αγώνα του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, στον Πολύ. Στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Ναι. Και
παρακαλέσανε οι πραγματικές. Ναι, αστυνομία. Να αστυνομία. Μην, δεν υπάρχει αυτό που κάνετε. Εσείς οι οπαδοί που αγαπάτε την ομάδα σας. Τι οπαδοί, ρε, πηγαίνετε ίσα-ίσα σαν ξερολούκουμο. Θα παρακαλάγατε, μια που είσαστε τόσο σκληροί εσείς. Και πάμε στο στραματσόνι τώρα. Πάμε, ένα λεπτό. Γιατί τώρα που διευθύνουμε μια... Εσείς που είσαστε σκληροί και ψάχνετε τους Ολυμπιακούς, όταν ήταν να έρθουν μόνοι τους, που ήρθανε οι άνθρωποι και χωρίς τη συνοδεία της αστυνομίας, τι πάτε και τους δίνετε στην αστυνομία για να τους διώξει. Αφού αυτό δεν λέτε ότι μας φτιάχνετε. Ναι. Στην πόλη σας ήρθανε, ρε. Σαν ξενολούκωμα. Θα πήγαμε καφέ και στο Λευκό Πύργο. Ρε τίποτα, ρε. Έρχεται άλλο στην πόλη σου. Ούτε ταλαιπωρείς, ούτε τίποτα. Εσύ ο σκληρός. Να μην πεις ένα πούλμα, να πάρεις ένα μηχανάκι με τα πόδια. Από το σπίτι σου πήγαινε σκέφτησες και στους Ολυμπιακούς. Και όχι παραμύθι όπως η Βάζελη. Δώσε μας 200 εισιτήρια στον Ερυθρό Αστέρα. Και μετά στέλνουν ένα φαξ. Άκυρο τα εισιτήρια. Ο ίδιος. Και καλά τώρα. Όχι φαξ, άστο το φαξ. Τι φαξ. Άστο το φαξ. Υπάρχει δήλωση του Προέδρου. Του Ερυθρού Αστέρα, ναι, ότι ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος μία που του ζήτησε, λέει: εγώ θα σου ζητήσω, αλλά εσύ θα πεις όχι, γιατί πρέπει να ζητήσω. Και γιατί έχω να κάνω με τους σκληρούς, ναι, που δεν θα τους άφηνα να πάνε, ναι, στο Βελιγράδι. Μου είχαν έρθει στο σύνταγμα και δεν πήγαιναν. Να δεν ανέλεγε το Βελιγράδι. Ρε, πού να πάτε εκεί πέρα μέσα. Τη μανούλα σας, δεν σκεφτέσατε. Περίμενε. Αυτοί όμως οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα είχαν πάρει και εισιτήρια εδώ. Ναι, δεν πήγανε. Ακούστε τώρα. Αλλά μια και λέτε να πάμε να του ζούμε. Εδώ είχαν έρθει οι άνθρωποι. Ρε ήρθανε. Είσαστε κοντά. Πήγατε και του Κροάτε. Και αλλάξατε τρένα. Ναι. Να μην του συναντήσετε. Και δεν λέτε και με την Γυράλη. Η ουσία που κάνετε είναι από αρχαιοτάτων χρόνων. Ρε τι Βελιγράδι να θέλετε, ούτε για τον Γιαννοκλάδη δεν είστε. Από το 1908 που εγώ ήσασταν ΠΟΑ. Βρε τέλει η αλλαγή. Από τότε λέγεστε. Και αλλά ακούσες, κοίτα σου τσουλωτήρια. Μου τα πας εδώ μπροστά. Θέλετε και Βελιγράδι, δε λάμπου. Γελάει ο κόσμος. Α, ο άλλος κάτσε γιατί μου το έπες για να πάμε στις γραμμές. Στραματσόνι. Ναι. Τον ερωτάνε τον υπόδικο, όχι τον καταδικασμένο, όχι υπόδικος. Καταδικασμένο. Πριν μια εβδομάδα. Και τον ρωτάνε, α, τι λέει η ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τι εννοείται, του λέει να διακοπεί, ο Μπαρμπαστάθης, στο μεταφραστή. Καλά, ο μεταφραστής τους ήταν, ρε, αυτός, ρε. Ο Μπαρμπαστάθης ήταν. Αυτός με τα φασολάκια. Ρε, απ' το ρετυρέ ήταν ο φαρμακοτρίφτης. Τι μεταφραστή ήταν αυτός, ρε. Ούτε δεν βρήκατε τον άνθρωπο και τον ταλαιπωρήσατε εκεί πέρα με τα ποδοσφαιρικά. Όχι, μου πάνε κάνει τη πρεσβεία, τον πήραν. Τι είναι, σαν του δικηγόρου. Για πε μου, ρε Φλόρ, όταν δεν έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, πα. Δηλαδή, όπω αυτό. Βάζει το δικαστήριο. Σου βάζει το δικαστήριο. Ναι, okay. Δηλαδή, αυτοί δεν είχαν μετά. Λαστή και πα και πήραν την πρεσβεία. Ναι, από την πρεσβεία. Πήραν την πρεσβεία, ναι. Όποιον να είναι. Α, μπράβο. Εντάξει, να μην τον εκφράζουμε και τον άνθρωπο. Παρεπιπτόντω, με το μουστάκι του μεταφραστή, ο Λευτέρη Λαζάρου τρώνει και δυο ταψιά κατά ύφια. Εύκολα. Κατά ύφια, ε. Εύκολα, ρε Σιλ. Όλοι! Λίγο! Έχετε γέλιο. Από την αρχή που τα σκάσετε μέχρι το τέλος μου μας βγάζετε γέλιο. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ύπαρξής σας βγάζετε γέλιο. Λοιπόν, ο ΠΟΑ. Α, παλιά. Να πω κάτσε γιατί είχα μείνει στο μεταφράστη. Δεν σας προλαβαίνω. Τι είπε? Αυτό που λέω. Και τι ρωτάνε, ναι, το σταματσόνι. Τι εννοείται όταν λέει ντρέπομαι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Τι εννοείται? Γίνανε πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Είπε. Αυτή ήταν μια. Αυτό ήταν. Πάτε τη συνέντευξη να τη δείτε. Γίνανε πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Δεν τον βλέπω για την άλλη Κυριακή. Τι, μέχρι. Όχι, τον έχουν και για του χρόνου. Ρε, άστε, έτοιμο είναι, ρε. Α, ναι, για του χρόνου. Δεν βρίσκει δουλειά η Ιταλία. Δεν είναι δικαιολογία. Άστε, ναι, α, που έκανε το λάθος, ναι, αυτό. Θα βελτιωθεί, ρε, τάκι, θα τα λέει καλά. Αυτές τελικά δεν βελτιώνουν την ομάδα του. Απλά βελτιώνει τη συνέντευξη τύπου. Ναι, εντάξει, άμα ξέρεις. Το στοίχημά του είναι να πάνε και να τα θυμούνται απ' έξω. Να μην του τα έχουν γραμμένα. Τότε είναι ένα καταξιωμένο προπονητή για τον ΠΑΟ ΚΑΕΚ ΠΑΟ. Παναθηναϊκό. Πάμε στις γράμμες. Α, τι έχουμε. Τα διάβασα μήνυματα. Α, έχουμε κι άλλα. Μάγκες, με το κύπελο τι γίνεται, έχουμε κανένα τίποτα. Σφαγή χθες στο μπάσκετ άρχισαν τα γνωστά για να μας πάρουν το πλεονέκτημα. Η επόμενη προσπάθειά του ήταν στο Αλεξάνδριο με τον Άρη, παιδιά. Ναι, το μάγκες. Ναι, που έχουμε παίξει. Ξέρετε τι μεροκάμα το παίρνει ο Βαρούχας. Λογικά την ψάχνει για αύξηση. Για αύξηση. Τον ξεβράκωσαν τέσσερις συνάδελφοί του χθες. Μόνο αυτός ξέρει τους κανονισμούς τελικά. Ναι, τους παναθηναϊκούς κανονισμούς. Ναι, ναι. Τρομάρα του. Πάμε θα βρω παιχνίδια του Βαρούχα
Παναθηναϊκός με τον Βαρούχα διαιτητή. Την Παρασκευή σας τα έχω εδώ. Για πάμε. Για ποιον έχετε καλή σας πέντε. Τε ναι, θα σου πω. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια χαρά. Ο Μερκάτος είμαι. Ποιος. Ποιος. Ο Μερκάτος. Ο Μερκάτος. Και τι είναι ο Μερκάτος. Αυτός ο Ιντέγε. Τι άμπαλος είναι. Τι ναι. Αυτό φίλε τον πήραμε γιατί έχει ένα τέτοιο λοστάρι για τον κόλλο σου. Άντε γεια! Τι λοστάρι. Μαόνι. Ξέρει αυτό. Κατάρτι. Πώς να σου το πω. Χειρόπιο. Μαόνι. Ναι. Λοιπόν. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κλόκουσα που μας βλέπει. Γεια σου Γιώργα ρε. Και στην Αντιγόνη και στο... Να αραβωνιαστικό του Λευτέρη. Στο γήθιο, το στη... κατακόκκινο γήθιο. Στην Νέα Υόρκη. Πανηγύρι μεγάλο. Άκου τώρα. Στη γεια σου, Άγγελο Σάντα. Στη Νέα Υόρκη, στο Σύνδεσμο. Ναι. Στον Καναδά. Στην Σουηδία. Γίνανε μαλλιά κουμπάρια. Α, γιατί. Δεν σου λέω για προσωπική. Για πες. Ο, μαλλιά κουμπάρια στου πανηγυρισμού. Ναι, αυτό λέω. Τι. Τι, τι. Πες, τι λεπτομέρειες. Άντε, μαλλιά κουμπάρια, ωραία. Τίποτα, βάλαμε τον κόλ και στεναχωριόντουσα. Τι δεν θα γίνει, δεν θα γίνει. Εμπρός. Πάμε, έλα. Καλησπέρα. Ναι. Πάμε, έλα. Πάμε σε άλλο. Έλα, έλα φίλε. Τι έχει να πει για τον Βλέζο, γιατί είναι Ολυμπιακός. Τι. Για τον Βλέζο τι έχει να πει, λέω, είναι Ολυμπιακός. Τι λέει. Τι λέει. Και ο Βλέζος, ο Βλέζος, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Για ποιον λες ρε. Τον Γκλέτσο, τον ηθοποιό ρε παιδί μου, είναι Ολυμπιακός. Ο Γκλέτσος. Τον έχουμε τρουπίσει. Ναι, κοίτα μη. Ο Κωστέτσος έχει δηλώσει Παναθηναϊκός. Ο Κωστέτσος είναι ρε, αυτός που λες. Μπερδεύτηκες ρε. Καλό βράδυ. Ο Κωστέτσος έχει δηλώσει Παναθηναϊκός. Είναι ο πιο σκληρός από εσάς. Τι είναι αυτό, αυτό έχεις να πεις εσύ ρε. Πω, από όλα αυτά αυτό σου έμεινε. Εδώ κάποιοι. Και τι, εν λόγω. Κάτσε ρε. Κάτσακι. Κάποιοι εν λόγω. Είναι χειρότερη. Ρε. Είναι και παιδεράστες. Εδώ βγαίνει η Τζέννη και λέει πράγματα τώρα. Δεν μάγεινε με σημεριανάδικο να βγάλουμε τα ποκαμίδια σας. Άγινε ο Φώτης και η Μαρία εδώ. Ρε εσύ. Όχι, μια χαρά είναι και ο Φώτης και η Μαρία. Όχι, δεν είχαμε πει μια εκπομπή. Ρε μια χαρά, εκπομπή καλά. Είναι μια χαρά, δεν βλέπει τα θέματα αυτά ρε. Δεν είναι ούτε αυτά τα θέματα. Τώρα αυτοί μιλάνε για τα ποκαμίδια. Καλησπέρα. Για πάμε. Έλα φίλε. Γεια σου, γεια σου Άγγι. Γεια σου και εσένα. Ήμουνα σε γήπεδο στην 22. Είδα και τον χαιρέτησα. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός τα δύο γκολ που έβαλε, τα έβαλε την εξέδρα. Ο κόσμος μας ήταν καταστικός. Σας το είχα πει εγώ, ε. Σας άκουσα ρε Τάκη που είπες ότι θα βάλουμε δύο γκολ. Όντως έτσι ήταν. Εμείς, η εξέδρα, θα βάλει δύο γκολ. Καταστικός. Ο Λέτ όσον απέκτη ήταν προκλητικό, τον είδαμε, ο Ταυλαρίδης τα ίδια. Αυτοί ήρθαν να κάνουν επεισόδια, δεν καταφέρανε κάτι. Φάγανε αυτό που έπρεπε να φάνε. Και όλα καλά. Τώρα πάμε, μήπως γίνει το κύπελο, μήπως ο δύο κοντονείς, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλοι οι φίλαθλοι είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Μήπως γίνει το κύπελο, να πάρουμε και το ντάμπλ και να τελειώσει η χρονιά και του χρόνου βλέπουμε. Φίλε, μακάρι φιλαράκι. Άκου να δεις, τι μακάρι. Να το έρθει το μυαλό του κοντονείς. Τώρα σου πω εγώ. Τώρα είναι που δεν πρόκειται να γίνει το κύπελο. Γιατί, γιατί δεν έγινε τίποτα στο Καραϊσκάκι. Έλα, εγώ τι σου λέω. Ναι, πώς το λέει αυτός, σου πω να πώς το λέει αυτός. Φιλαράκο, να είσαι καλά, φίλε μου. Την Κυριακή στο γήπεδο πάλι. Την Παρασκευή στο μπάσκετ καταρχήν. Ναι. Έχει. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Λέτα με λένε. Η Λέτα. Ναι, έλα, γεια σου Λέτα. Λέτακι. Αυτός ο Ιντέγε, πολύ μεγάλο τον έχει. Σε ξεκόλιασε. Μου άρχισε τον γκολ όλο. Στο λαρίκι σου φτάσε. Λαρίγκι, μέσα, πονάει! Λέτε αμυγδαλές έχεις τελικά. Να σου πω και ο Μαζουάκου, άμα θες, σας το στείλω. Και ο Μαζουάκου καλός είναι. Ωραία. Ο Πάρντο... Ας το διαβάσω. Άξε, έχει οικογένεια. Α, έχει οικογένεια. Σταμάτα. Ωραία. Θα σου στείλω το Γιάνγκ, όταν γίνει καλά. Ο Γιάνγκ θα έχει με πολύ μεγάλη. Πολύ, πολύ. Μέχρι την Νέα Υόρκη. Εντάξει, μωρή μακριμαλούσα, γεια. Έλα, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Την αμολά στην καλούμπα. Εμπρός. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου.
Καλησπέρα, τι κάνετε, Μάγκερ. Γεια χαρά. Λίγο πιο χαμηλά να ακούμε. Ναι, όχι εσύ, εσύ κανονικά για το εδώ γι' αυτό. Ναι, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Για ψυχαριστή για την νίκη. Άξια, άξια, μπράβο, μπράβο. Αλλά ρε Σιάκη, γιατί είπες ότι άμα θα μπουν μέσα θα μας χτυπήσουν. Προηγουμένως που το είπες. Τι είπα εγώ. Ότι άμα θα μπαίνανε μέσα θα μας χτυπάγανε. Οι φυλάκοι. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Άμα μπουν. Ποιοι για πάνε, εξήγησέ μου, ρε φίλε. Θυμάμαι καλά τι είπα. Ξέρω τι λέω, για δηλαδή γενικότερα. Λες, για τη λεωφόρο. Δηλαδή του χρόνου, άμα θα μπούμε εμείς μέσα, δηλαδή. Ρε τι, τι είπα. Όπα, μάθε να ακούς. Πες μου ακριβώς τι είπα. Και αν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο, το παραδεχτώ. Είναι μαρτυρές μας και τηλεθεατές. Μιλάμε για μια εκπομπή που γίνεται τώρα. Πες μου τι είπα. Εγώ δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι να είπα τέτοιο πράγμα. Πες μου τι λες. Δεν έχω καταλάβει τι λες. Είπε προηγουμένως ότι άμα θα μπείτε μέσα θα μας χτυπήσετε. Εμείς θα μπούμε. Είπα εμείς αγόρι μου δεν κάνουμε τους κανένας. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν το είπε καταρχήν. Δεν κάνουμε δηλαδή τους... εμείς του χρόνου μάθαμε. Τι δηλαδή, ρε, τι δεν υπάρχει δηλαδή. Είπα α, του χρόνου. Α, θα πάτε και πιο καλά του χρόνου. Δηλαδή. Πρέπει εσύ... να ντρέπεσαι. Κάτσε ρε, τι να ντρέπεται, για τα αυτιά σου. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, ρε. Πού το, ποτέ το άκουσες εδώ. Είναι και μάλιστα δεν το είπε. Να το, δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, άκουσα. Πάσε με μόνο. Τι άλλο ακούσει. Όχι, όχι αυτό να είναι. Άλλο θα πω. Άλλο θα πω. Καταρχήν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να ακούσετε τέτοιον που λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Να κάνετε πάλι τα ίδια. Πρέπει να βοηθήσετε την ομάδα σας με έναν τίμιο πρόεδρο. Να έχει λεφτά τέλος πάντων να βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως σας βλέπω και με βλέπετε, σας βλέπω και τη Β' Εθνική. Όχι, τους κακοφαίνεται. Μετά σε δύο μήνες θα τα λένε μόνο τους στα ράδια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Έτσιο είμαι. Έχω ξανακαλέσει. Ποιος? Ο Έτσιο Φεραρί. Ο Έτσιο. Έτσιο. Ο Έτσιο. Απ' το Αίγιο. Έτσιο, όχι Αίγιο. Έτσιο, Έτσιο. Έτσιο. Έχω ξανακαλέσει. Είμαι ο ξάδερφος του Στραματσόνη. Τι είναι ο... Α, ο Στρότζο. Τι είναι ο κύριος. Ο Ξάδερφος. Α, ξάδερφος. Ο Στρότζο. Που τραγούδαγα το είσαι στο μυαλό στα ιταλικά και έλεγα πέτσο τη μέντα και με κλείσατε επειδή νομίζατε ότι βρίζω. Εντάξει, για, πέρα, για πάμε λίγο στα ιταλικά, επειδή ξέρω να δω άμα τα λες καλά. Για πες. Μίλα εδώ ιταλικά. Τον αυτό πήρα να πω. Λοιπόν, ναι, ο ξάδερφός μου είναι ο Στραματσόνη. Εγώ πιστεύω είναι πολύ καλός προπονητής. Εντάξει, έκανε μερικές λάθος αλλαγές, για... αλλά... Εντάξει, το έχει γενικά το παιδί. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μπαλακία, κάτσε με να τα φας. Έλα, σου πω. Πέσε μέσα. Πρέπει να πέσες. Πέσε μέσα, μέσα είσαι. Πώς μιλάς. Πέσε στον βόδο. Με καλαμάκι μιλάς. Εκείνη η ομάδα σου, εκεί ανήκεις και εσύ. Ρε γαμώ και εδώ σένα, γαμώ και τον ξάδερφό σου. Ρε πάρε χαμπάρι, κοίτα εδώ ρε. Πού τα αστέρια μου, της ομάδας μου. Ρε. Κοίτα πόσα έχω ρε κακομύρι. 43. Και χρόνια γίνεται αυτό και χρόνια πάλι θα σας πηγάμε συνέχεια. Έτσι που έχετε καταντήσει. Αλλά και καλύτερα να γίνετε πατά σας δεν πηγάμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έλα με το κάθε κουράδα, Λετάκι. Κάτσε καλησπέρα, άστο. Εμπρός. Πατήστε του το καζανάκι. Ρέτε το αποχωρητήριο. Έλα, έλα φίλε μου. Πάμε. Γεια σας. Ναι, έλα. Έλα. Ναι, με ακούτε. Ναι, ακούμε. Γεια σας. Γεια σου και σένα. Λοιπόν, από πού το τηλεφωνώ. Από πάνω. Κύριος λέγομαι. Από πού. Από πού παίρνεις τηλέφωνο. Πάτρα είπες. Ρε φίλε, κλείσε την τηλεόραση, άμα σ' ακούσα από το τηλέφωνο. Από πάνω είπε. Κόρυνθο. Κλείσε την τηλεόραση, άμα σ' ακούσα από το τηλέφωνο. Τι ομάδα είσαι. Είμαι Ολυμπιακός, παιδιά. Πάμε, έλα. Λοιπόν, απλά θέλω να πω για το χθεσινό, ότι το ξεβράκωμα δεν έχει τελειωμό βασικά. Τους ξεβρακώσαμε πραγματικά. Και τους υπουργούς και τους βάζελους και όλους τους συναφιού αυτού. Λοιπόν, και δείξαμε ότι μάλλον η κατάσταση βολεύει να πηγαίνει αντίον του Ολυμπιακού μονίμως. Πάμε στη Τούμπα, καθεφένω, τους βολεύει να μπαίνουν μέσα όταν ο Ολυμπιακός τελειώνει το παιχνίδι, πάει να νικήσει. Και να δούμε για πάλι τις εποχές και στα κύπελα, με τα ποτήρια στο Μυραλάς και πάει λέγοντας. Αλλά εκεί, πρόσεξε, δεν στο Ολυμπιακός, όλα καλά. Αφού έχασε ο Ολυμπιακός, είναι όλα βολεμένα, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, φέτος σε αυτήν την Ολυμπιακός, φταίει ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, να μην σταθούμε σε αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι συγχαρητήρια στην ομάδα, στον κόσμο και σε όλους μας, παιδιά, σε όλους τους Ολυμπιακούς. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και τι άλλο να πω, παιδιά, τα καλύτερα για την ομάδα μας. Σούπα, το ξεβράκωμα δεν έχει τελειωμό. Και όχι μόνο φέτος,
και κάθε χρόνο. Γιατί αυτοί είναι. Αποδεικνύουν κάθε χρόνο ποιοι είναι και πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Οι συμμαχίες και οι κάθε συμμαχίες. Με τους αβίδες και μην πω και ό,τι άλλους. Λοιπόν, αυτά όμως δεν είναι παράνομα, έτσι. Όλα αυτά τα. Οι συμμαχίες δεν είναι υποκριτικά. Ο Ολυμπιακός είναι υποκριτικός μόνο. Έτσι. Που δεν έχει με κανένα συμμαχίες κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος, Μάκη, τι να πω. Όλοι μας και μόνοι τους. Έτσι, αυτό το πιο σωστό που είπα, παιδιά. Όλοι μας και μόνοι τους. Και όλοι τους, έτσι. Όχι όλοι τους, μόνοι τους. Έτσι ακριβώς. Όλοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε οι ενωμένοι. Αυτοί είναι μόνοι τους. Κάνουν ότι είναι μαζί. Άκου τώρα. Κάνουν ότι είναι μαζί. Εμείς είμαστε αποδεδειγμένα όλοι μας. Αυτοί κάνουν ότι είναι μαζί. Σε κανένα δίμηνο θα τα δεις το πόσο μαζί. Στα πλέον θα έχει πολύ γερμανικές. Εγώ αυτό βλέπω. Θα ευθυμίσουμε. Γι' αυτό έχουν γίνει τα play-off, για να ευθυμούν οι Ολυμπιακοί. Να το ξέρεις αυτό. Σου λέω, εγώ αυτό βλέπω. Τώρα ξαφνικά αγάπες και λουλούδια είναι μεταξύ τους και στα play-off δεν ξέρω τι θα γίνεται. Θα σου πω εγώ τις αγάπες και τα λουλούδια. Και του χρόνου να δεις αγάπη. Που θα είναι, αλλά θέλω να δω τι θα κάνει ο Υπουργός. Αν είναι αυτή η κυβέρνηση και αν είναι και ο Υπουργός. Εγώ ρε Μάρκες έχω την πάμε λάθος εγκόμενα. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, εντάξει ρε φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επίσης. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Εγώ είμαι Μπάμπερ. Είσαι. Στα τσακίδια που είσαι και Μπάμπερ. Πες την αλήθεια ρε. Που είσαι Μπάμπερ. Είσαι Βάζελος και σου έχουμε κάνει τη σούβρα τέτοια. Είσαι Αεξής, σου έχουμε κάνει τη σούβρα τέτοια. Είσαι Παοξής, σου έχουμε κάνει τη σούβρα τέτοια. Αφήστε τα Μπάμπερ, ρε μπουρδέλα. Ό,τι ομάδα και να είστε, σας έχουμε γλεντήσει. Που είσαι, ό,τι δηλώσεις, ό,τι σου έχω κάνει εγώ είσαι. Όχι ό,τι δηλώσεις εσύ. Ό,τι σου έχω κάνει εγώ στη σούβρα είσαι. Μπράβο, κουμπαράκι. Άσε με τώρα, είμαι και είμαι. Θα σας πω εγώ τι είσαστε. Που σας κέρδω από πίσω. Θα πω και κάτι για να τελειώσει. Γιατί από πρώτα σας κέρδω κανείς. Μισό λεπτό. Σε Μπάμπερ. Όποιος σας γαμάει, καβροσί! Ναι, ρε! Καλησπέρα. Δείξε στον Έτζι, από Νέα Υόρκη θέλει να δείξει μια αναπαράσταση. Πώς τον έχει κάνει ο θρύλος. Έλα, σε παρακαλώ, είναι από Νέα Υόρκη. Είναι σπέσια. Φέρ' το, ρε Φλόρ. Δεν πειράζει, λίγο νεράκι. Δεν πειράζει. Τι θες πάλι. Μας έχουν ξεζουμίσει, δεν έχουμε κι άλλα υγρά. Δείξε στον Έτζι. Έχει αδειάσει ποτέ δική μου στήρια. Τον Έτζι, δεν έχεις νοτιέ μυελό, μη φοβάσαι. Εσύ δεν κάνει από το παιδί. Κάτσε, άσε τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο γάμο. Τι μάσκαλο. Το ότι του πει. Φιλαράκο. Έντσιο. Πώς το λένε. Μέργιο. Εσύ, Έντσιο. Και εσύ και ο ξάδερφό σου και όλοι όσοι θα φύγουν. Σουρωτήρι! Α, μπράβο, φτάνει το νερό. Έτσι. Είναι special από Νέα Υόρκη παραγγελιά. Οπ. Να τα και τα καθαριστικά. Μπρος. Σε άλλη ιούπ ήρθε. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Θα σου πω παραγγελία, πώς θα το κάνουμε διαφορετικά. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, μη βήχεις. Έλα, Ζαλγύρης. Πρέπει να είσαι Ζαλγύρης εσύ τώρα, ο παδός της Ζαλγύρης. Όχι, κάτσε λίγο. Έλα, μη γελάς. Λέγε, τι ομάδα είσαι, την κανονική. Ρουσία, Ρουσία. Την κανονική. Έλα, Τάκη. Με ακούω. Έλα, Τάκη. Είπα, ακούω. Ακούς. Ναι. Θα μιλήσουμε για μια ώρα. Τι έγινε, ρε φίλε. Πάμε. Έλα, πάμε. Τι ακούς και τι. Ακούς και μιλάς με τον διπλάνο σου. Εμπρός. Πάμε. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, τι κάνω, παιδιά. Καλά, εσύ. Ναι, έλα, Βαζελάκο, λέγε. Καλά, εσύ. Βαζέλος είναι. Δεν πήρα, δεν αφήσω, παιδιά, δεν έχω τίποτα. Άντε, γεια! Τι να βρει. Σε πήρα, είχα πάρει σε Βάζελος εσείς. Και το θα έβριζες πιο μετά. Ας το εκεί. Δεν μας χορτάσατε χθες. Μας έχετε και από μισή. Εμπρός. Ρε εσύ, ρε καλώς στον Κυριάννη. Μας έχετε απομυζήσει. Καλώς στον Κυριάννη. Κάτσε, συγγνώμη ρε Τάκη, αλλά ναι, πες. Δηλαδή, έχετε φάει αυτό το γλέντι χθες, εκεί πέρα. Έχετε φάει όλη αυτή την αγωνία. Αν θα σας υπογράψουμε, τελικά σας υπογράψαμε. Οι βούρτσες είναι αμέτρητες. Μας έχετε ξεζουμίσει. Τι θέλετε και σήμερα, δεν μπορούμε ρε, δεν έχουμε άλλο ρε. Να μαζέψουμε και μετά. Δεν έχουμε άλλο, μας έχετε απομυζήσει. Στα γόνα δεν μας αφήσατε.
Εννοείς Άκη Βόλε και αυτά από όλο. Παντού, δεν μας έχουν αφήσει τώρα, λέω, και τον υδρότα μας. Μας πίνουν όλα, ό,τι βρούνε, υδρότα πίνουν. Πρέπει να βρούμε βιταμίνες. Έχω πάρει εγώ. Σούπερ Μαντολίνη. Εμπρός. Πήγαινε και εσύ από εκεί που πήγαινε. Πήγαινε καλά. Εσύ, βγάλε τα κρέατα από τη στιγμή σου για να μιλάς καλά. Πάμε στον άλλο. Πάμε στον επόμενο φίλο του Ιντέγκε. Τι κάνετε? Να το, έλα, πόσο μπροστά είμαι. Γεια σου φίλε Κολονάκη. Βάζελος, ε. Αυτός ο Ιντέγκε πόσο την έχει ρε παιδιά. Ιντέγκε. Πέτω τον κόλο σου, θα δεις πόσο την έχει. Ιντέγκε, κάτσε με. Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Κάτσε ρε, αφού είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Περίμενε, παντού. Τι είναι? Δείγμα, παντού του Μαγνάκου. Τι θες? Πόσο ρε παιδιά, εδώ, δεν είμαστε εδώ τώρα για μετρήσεις. Άκου να δεις τώρα. Και άκου, τα παπούτσια μέσα. Άκου τι κάνεις. Παίρνεις. Αχ, τι ωραία που τα λέτε. Παίρνεις ένα σακί βαρέλι. Άκου, παίρνεις ένα σακί βαρέλι. Γιατί δεν είναι για λιγότερο. Το απλώνεις. Κάθεσαι πάνω. Άκου, να σου πω μωρή τρελή. Κάθεσαι πάνω και βλέπεις πόσο τον έχει η Ντέγκη. Ό,τι αφήσει το βουναλάκι. Εμπρός, έλα φύγε. Έλα με τις υγείας, εντάξει. Καλά πήγατε. Γεια σου, έχουμε κι άλλους. Σου υπόσχομαι το καλοκαίρι θα φέρουμε κι άλλους. Έτσι πρικισμένους. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Έχει πάει και με το για τα παρέα ο κύριος αυτός. Με το για τα γάνι. Ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Όπα, έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, με ακούτε, ναι. Ακούμε, ακούμε, μια χαρά, πες εσύ. Έλα. Έλα, τέτοι, ξέρεις ποιος είμαι? Όχι, μπορεί να ξέρω. Λοιπόν, αυτός που τραγουδούσε τη Σάντος. Η Ολυμπιακάρα. Άντε ρε φίλε μου. Κρασιάτης. Τι λέει ρε φίλε? Το τραγούδι, δεν θυμάσαι που το τραγούδαγα? Δεν το θυμάμαι. Ολυμπιακού. Ναι, δεν θυμάμαι. Πού στην Εξεδρά, στην 7, πού? Λοιπόν, άκου να δεις. Ας πούμε. Και πάλι καλημέρα σας. Επίσης. Λοιπόν, πολλά πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρό μας για το καλό που κάνει και ταΐζει τον κόμμα, έτσι να πει στους γύπτους. Μπράβο του, μπράβο του, βεβαίως. Και όποιος άλλος το κάνει. Πάντως, εντάξει, λοιπόν, μακάρι να ήταν, να είχαν πρόεδρο σαν το Μαρινάκι. Όλοι, μα όποιο και να ρωτήσεις φίλο σου. Εγώ, Τάκη, εγώ είμαι μικρασιάτης και είμαι από τα γενοφάσκια μου Ολυμπιακάρα. Ναι. Όπως και πολλοί. Δεν σας ακούω ρε παιδιά καλά. Ναι, ναι, σας αφήνουμε να μιλήσει. Σας αφήνουμε να μιλήσει γι' αυτό, για να μην έχουμε επιστροφές. Όπως και πολλοί άλλοι. Ό,τι κάνει, ναι, ό,τι κάνει ο Μαρινάκης, μετά έρχονται αυτοί και τα κάνουνε. Μακάρι να τα κάνουνε, γιατί δεν πρέπει να τα κάνουνε. Όχι, ήθελα να σου πω, δηλαδή, γέμισε το κήπεδο ο Μαρινάκης. Ναι. Ακολουθήσανε και αυτοί. Πάει στα άρρωστα παιδάκια ο Μαρινάκης, πάνε και αυτοί μετά. Ταΐζει τον κόσμο που πεινάει, θα πεταχθούν και αυτοί. Αφού δεν έχουν μία μωρέ, τι να ταΐσουν αυτοί. Αυτό σου λέω. Γιατί τσαντίζεσαι ρε Τάκη, σε βλέπω και σαν χωριέμαι. Γιατί? Ναι, κοίτα, άμα σου λένε πράγματα που δεν στέκουν, νευριάζεις. Λοιπόν, κοίταξε με. Έχουμε επιστροφή για να ακούω τη φωνή μου. Ναι. Καμήλωσε τη τηλεόραση για να μην την ακούς. Την τηλεόραση καμήλωσε και να μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο για να μιλήσουμε ακόμα. Ναι, περίμενε, ναι, εντάξει. Κοίτα τι ωραία που θα είναι τώρα. Λοιπόν. Τώρα καλύτερα, έτσι. Για μέλα. Καλύτερα, δεν είμαστε τώρα. Άντρα, ωραία, πολύ ωραία. Τώρα λέγει ότι... Έλα, ρε Μαδόρα! Αγόρι μου, Ολυμπιακάρα! Έλα, Ολυμπιακάρα! Αύριο, ναι. Μάλλον δεν το έχω έτοιμο. Ποιο? Έχω φτιάξει ένα καραβάκι, ναυτικός ήμουνα. Ναι. Ναυτικός ήμουνα. Ναι, ναι. Καραβάκι, αυτά τα που φτιάχνουν τα Χριστούγεννα, τέτοιο, έτσι, τέτοιο. Ναι, μπράβο, που βάζουν τα Χριστούγεννα. Τέτοιο. Επειδή ήμουν ναυτικός, έφτιαξε ένα τέτοιο. Έχετε σμεράκι. Εχθές έπρεπε να το σπάσω, να σπάσω τη σαμπάνια με τα τρία που ρίξαμε. Το κάνω. Αλλά θα το ετοιμάσω, θα το φωτογραφίσω και σας το στείλω. Και σας τη γράφω. Τι? Από χθες το βάφτισα. Θρύλος. Θρύλος.
Έπρεπε να πω. Να είσαι καλά. Και θα το δείτε και αν το πιστεύεις, θα το πάθεις στην εφημερίδα. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, να είστε καλά. Ναι, φίλε μου, να είστε καλά. Άλλη μία και τέλος. Στην Κεφαλονιά δώσουμε χαιρετίσματα. Βεβαίως. Και κατά κόκκινη Κεφαλονιά. Κεφαλονιά, βέβαια. Και στο Σπύρο το φίλο μου. Στην Αφροδίτη. Στην Ζάκυνθο. Ναι, το Σπύρο. Καλησπέρα. Τι. Εμπρός. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πού μου είσαι τώρα. Παναθηναϊκός. Είμαι υπερήφανος. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο. Για το χάλι. Μην είναι εκεί που είσαι. Καλό βράδυ, άστα. Μην είναι υπερήφανος. Κάτσε εκεί που είσαι υπερήφανος. Θα σε ψήσουμε εμείς. Μην είναι υπερήφανος. Κάτσε εκεί που είσαι. Και οι άλλοι. Υπερήφανος είσαι. Γιατί πρέπει να ανοίξεις και εσύ σε αυτή την υπερηφάνεια. Που παίξατε με τους Ναζί μπάλα. Κάτσε, ράκι. Που παίξατε με τους Ναζί μπάλα. Δεν υπάρχει αυτό. Την κατοχή. Με τα SS έπαιξες μπάλα. Με τα SS λεωφόρο και έχασε. Εντάξει. Και να είσαι περήφανος και για την ομάδα για που έχεις. Υπόθεση του λουλουδιού. Ναι, 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 ναι. Και να είσαι και περήφανος γιατί στα 20 τελευταία χρόνια έχω πάρει 18. Να σε, συνέχισε ρε, με αυτή την υπερηφάνεια. Εσύ θα είσαι υπερήφανος και εγώ θα παίρνω τα πρωταθλήματα. Συνέχιζε εσύ, υπερηφάνεια. Έτσι. Και οι άλλοι που κάνουν τις παρελάσεις στο Σαν Φραντζίσκο, περήφανοι είναι και αυτοί με τα στρίκ. Μέσα στην περηφάνεια είναι. Να δεις εκεί περηφάνεια, εκεί να δεις περηφάνεια. Ο κάθε βασιλιάς καρνάβαλος. Έλα, καλησπέρα. Τάκη, καλησπέρα. Τάκη, εσύ. Έλα, φίλε μου, εντάξει. Πού σε τάγαρε. Πού να είναι, εδώ είναι. Πού θέλεις να είναι, γεια. Ναι, ναι, ναι. Έλα, πάμε. Έλα σε τελευταία γραμμή. Έλα, φίλε μου. Έλα. Μ' ακούτε. Τι είναι αυτό, κόμιξ. Με ακούτε. Ναι, σας ακούμε, ναι, ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον Τάκη. Ορίστε. Ναι, με μένα μιλάτε, λέγεται. Α, με τον Τάκη. Ναι, ναι, πες μου. Είμαι μια γιαγιά 75 χρονών. Γιαγιούλα μου. Να μου ζήσεις παλικάρια μου, να μου ζήσετε. Και εσύ. Με πατέρα Παναθηναϊκό που με πλάκωνε στο ξύλο συνέχεια. Ολυμπιακάρα, μέχρι κόκαλο, 75 χρονών. Και θα πεις εσύ και κατάρα, αν το πεθάνω, να μου βάλουν ένα κόκκινο κασκόλ στον τάφο. Φλόρ. Να ακούμε λίγο, χαμηλώστε. Ναι, για... ναι, ναι, ακούμε, ακούμε. Για... και σε έδωσε ο πατέρας σου, ε. Έχει πεθάνει, εγώ. Ναι, βέβαια. Από... εγώ. Ναι, εντάξει, απλά τι, πώς γίνεται αυτό. Τι ρατσισμός. Τι ρατσισμός. Έχω πει, άμα πεθάνω στον τάφο με ένα καουστινό άσπρο, εκατό να μου βάλουνε. Γεια σας, παλικάρια μου, γεια σας. Γεια σας, να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσετε. Κάτι άλλο που είδα εδώ πέρα σε ένα μήνυμα που μου στείλανε. Τι. Όταν κάνανε για τις μπάλες το είπαμε. Ναι, πετάγανε τις μπάλες. Ναι, 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 για καθυστέρηση. Για να μην φάμε το δεύτερο. Τι έγινε, τελειώσαμε. Αυτό δεν το κάνει το, η δόξα Κοροπίου που παίζει με την Ανθούσα. Όχι το δεύτερο, το τέταρτο. Να μην φάνε. Α, ναι, ναι. Όχι, Άγγι. Πιο νωρίς, είναι πιο νωρίς. Πετάγανε πολλές μπάλες. Εμείς να δεις πόσες μπάλες πετάγανε. Εμπρός. Τελειώσαμε την πρώτη τάκη, τώρα σε διάφερε πόνος. Μια μισή ώρα. Μπακές. Την Παρασκευή. Πριν πάμε γήπεδο στο μπάσκετ, Παρασκευή πως. Και μετά εδώ. Καλό βράδυ. Αλλά όλοι ξυπακούεται ότι θα είναι φύσκα. Πάλι ένας τελικός. Την Παρασκευή στο γήπεδο και τα λέμε. Γεια χαρά. Καλή σας, Αγκωστή.